Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα στην πόλη μας Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη. Μην πω και στους όμορους πλανήτες, έτσι. Και φάνω έτσι υπερφύαλος. Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από το μικρόφωνο μαζί με Τάσο Τρέγια. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 11 η ώρα. Πάντοτε στο Λίμπερο 107,4. Όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 9 μέχρι τις 11. Καλησπέρα, Τάσο. Μας ακούν και στους όμορους πλανήτες. Πάντα έχουμε και στο πλανήτη και στον Μέκον και στο, σε δύο-τρεις. Δεν ξέρω στον ήλιο αν φτάνει το σήμα μας. Φαντάζομαι, φίλε, να πάρει κανένα πρωτάθλημα ο Άρης, κανένα Κύπρο, κανένα Ντάμπ. Τι έχεις από μέσα σου να βγάλεις, ρε φίλε. Τίποτα, το έχω σκεφτεί, το έχω σκεφτεί ήδη. Με τα Ζάναξ, τα έχουμε πάρει έτσι κι αλλιώς. Είμαστε και δημιουργούμε ψυχοσωματικά έτσι πράγματα στον εαυτό μας. Οπότε έχουμε ένα. Πρέπει κάτι να σε έχω έτσι σε ψιλοκαταστολή, ρε παιδί μου. Κάτι έτσι ελαφρύ, ένα ελαφρύ χαρακτηριστικό. Ένα πολιτικό έτσι. Όχι, το ελαφρύ δεν μας κάνει τίποτα. Κάτι τίποτα βαρύ έχεις. Μα το Ζάναξ τίποτα. Καραμέλα είναι. Και εσύ, ρε φίλε, και η συνοπαδή σου, η Αριανή, έχετε τόσο σκασμό μέσα σας τόσα χρόνια. Τόσα αποθυμένα που θέλετε να τα εξωτερικεύσετε, να τα βγάλετε. Και δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ποιες επιπτώσεις θα υπάρχουν, να πούμε, το απέφτες, εντάξει, λογικό. Όχι, δεν λέω το απέφχομαι, γιατί εγώ το βλέπω λίγο δύσκολο. Μα δεν είναι κακό. Και εγώ απέφχομαι να πάρει το κύπελο, πάω. Τι κακό. Εγώ δεν θα πω το απέφχομαι, θα είμαι λίγο πιο ελαστικό. Αρχή της εβδομάδας, μην ξεκινήσουμε κάτι τέτοιο. Μην μας βρίζουν την πρώτη ώρα. Όχι, δεν σιγά. Γιατί το λογικό λες. Εγώ λέω ότι είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή έτσι όπως βλέπουμε τις καταστάσεις να έρχονται. Τα όσα ακούγονται, όχι παίχτες να φύγουν, όχι αυτό να τιμωρηθεί, όχι μεταγραφές ξέρω εγώ δεν μπορεί να κάνεις, όχι ο ένας είναι απλήρωτος, ο άλλος όχι πληρώθηκε τώρα, όχι θα πληρωθεί, πήρε τα μισά, να θα πάρει και αυτά, γιατί δεν πήρε εκείνα. Ναι, ξέρω εγώ. Δηλαδή είναι μια κατάσταση, βάλε και μέσα τώρα ότι έχουμε και 3 μήνες αγωνιστική απραξία, δηλαδή ο Άρης ήταν σε καλό momentum αγωνιστικά. Ήταν όμως, πρόσεξε, δίκιο είσαι ναι, αυτό. Ναι, δεν έφερε άσχημα αποτέλεσμα. Όχι, δίκιο δηλαδή, έχεις αυτό. Να σου πω κάτι. Αν πήγαινε κανονικά, ρε παιδί μου, με τη ροή του πρωταθλήματος, του κυπέλου, όλα τα πράγματα, θα σε έλεγα, θα είχα χρήσει ως φαβορί τον Άρη για να πάει στο τελικό. Στον επαναληπτικό, με κόσμο, μέσα στο Χαριλάο, με κόσμο σκασμένο, με ομάδα αγανακτισμένη από τα όσα είχαν γίνει στο ΑΚΑ, εντάξει. Θυμάσαι τι επεισόδια είχαν γίνει, που μπήκαν μέσα οι άλλοι, που πέφτιαξε τώρα από τα μέσα. Και τώρα θα που αρχικά είπε ο πρόεδρος του Άρη ότι το χτύπησε, μετά δεν το χτύπησε. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι θα ήταν φαβορί ο Άρης για να πάει στο τελικό. Μετά όσα είχαν γίνει εκείνη την δεδομένη στιγμή. Αφού το πήγαμε στο αγωνιστικό. Αφού το πήγαμε στο αγωνιστικό, μην ξεχνάμε, είναι έτσι όπως τα λες, αλλά μην ξεχνάμε και μια άλλη παράμετρο ότι ο Άρης από τις 4 ομάδες που έχουν μείνει και διεκδικούν το κύπελο ήταν η ομάδα με τις λιγότερες εναλλακτικές λύσεις και με μια ομάδα η οποία έπαιζε με 12-13 παίκτες τα τελευταία 15 μάτς, μια κουρασμένη ομάδα. Δηλαδή σε αυτό το σημείο, σε αυτό τον παράγοντα, σε αυτήν την παράμετρο, ο Άρης είναι ο πιο ευνοημένος από τη διακοπή. Κουρασμένη αλλά με πολύ καλό ρυθμό. Ναι. Στο Χαριλάο μπορώ να πω ναι. Και με καλή ψυχολογία, Ζάχου. Στα εκτός έδρας όχι τόσο πολύ. Στο Χαριλάο μπορώ να πω ότι ο Άρης ήταν καλός. Και με όχι τόσα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή να κινδυνεύει να τιμωρηθεί με 2 μεταγραφικές περιόδους από την Παγκόσμια Ομοσπονδία από το Σπέρου. Αυτά δεν νομίζω ότι επηρεάζουν το αγωνιστικό όσον αφορά το κύπελλο. Όλα επηρεάζουν, Ζάχου. Όλα. Είδες ο Πάοκ εκεί που ήταν πρώτος. Μόλις έγινε η καταγγελία για την πολυδιεκτησία και άρχισαν τα δικαστήρια και το ένα και το άλλο. Διαφωνώ. Ένα λεπτό. Του ΠΑΟΚ η περίπτωση της πολυδιοκτησίας έσκασε το Δεκέμβριο. Ο ΠΑΟΚ τη διαφορά την έχασε στα 2 τελευταία μάτς. Δεν τον επηρέασε αυτό. Πρώτη-τελευταία αγωνιστική κέρδιζε τον Ολυμπιακό και ήταν πρώτος. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι τον επηρέασε αυτό. Πρώτη-τελευταία αγωνιστική δεν παίξαμε τον Ολυμπιακό. 2 βαθμούς δεν ήταν πίσω. Τον κέρδιζε και ήταν πάνω. Δηλαδή αυτό σένονταν 3-4 μήνες, δεν τον επηρέασε. Θέλω να σου πω. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε αυτή η υπόθεση τέλος πάντων και δεν έσκανε αυτό που έχει σκάσει ως τώρα, άσχετα αν είναι δίκαιο ή άδικο, θα το δούμε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα παρέμενε πρωτοπόρος στη βαθμολογία. Γιατί εκείνη την εποχή που έσκασε,
τον είχε περάσει η δεύτερη ή τρίτη φορά τον Ολυμπιακό. Στη δεύτερη, δύο φορές που δεν τον είχε περάσει. Εντάξει, εγώ νομίζω. Ένα Ολυμπιακό πραγματικά σερνότανε. Εγώ νομίζω. Ναι, έπρεπε να έχει τη βοήθεια της διαιτησίας. Ο Ολυμπιακός μέχρι τον Ιανουάριο. Έχει τη βοήθεια της διαιτησίας σε τέσσερις περιπτώσεις. Σε τέσσερις περιπτώσεις που δεν έδωσε πέναλτι στην αντίπαλη ομάδα, γιατί τα ξεχνάμε εύκολα. Και το σκορ του που κέρδισε ο Ολυμπιακός και πήρε τα τρίποντα ήταν με διαφορά μόλις ένα γκολ. Ο Ολυμπιακός ευνοήθηκε σε 2-3 μάτς, ένα αδικήθηκε, το ίδιο και η ομάδα σου όμως. Εντάξει, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, μην με λες. Εγώ θεωρώ ότι είτε υπήρχε η πολυδιοκτησία είτε όχι, νομίζω ότι η διαφορά των δύο ομάδων το είπα και από την αρχή της χρονιάς, έτσι. Θα ήταν εκεί στον πόντο, 1-2 πόντους. Τώρα σε κέρδισε χ αν έλεγε αυτό το μάτς στην Τούμπα, όχι νίκη, χ αν έβγαινε, η διαφορά θα ήταν έτσι, 3-4 πόντους, 2. Έκανε και μια γκέλα στο τέλος. Άμα έβγαινε χ στην Τούμπα θα μας ρίχνανε μείον 15. Καλά, αυτό είναι εγώ. Όχι, εγώ λέω για το τέτοιο. Μιλάω για το αγωνιστικό. Ναι. Δεν μιλάω για τα άλλα, για το αγωνιστικό. Θεωρώ ότι σίγουρα επηρεάζει αυτό που λες, αλλά στον ΠΑΟΚ δεν φάνηκε να τον επηρεάζει, γιατί δηλαδή, επαναλαμβάνω. Δηλαδή στο αγωνιστικό. Επαναλαμβάνω. Στο αγωνιστικό, θες να το πάμε εκεί. Ναι. Εκεί θες να το πάμε στο αγωνιστικό. Τώρα που είναι μείον 14 η διαφορά. Ναι. Δηλαδή φανερώνεται την τόσο μεγάλη διαφορά των όχι, ομάδων. Βέβαια, όχι, η 7 είναι η βαθμή. Εγώ μιλάω για το γήπεδο, δεν μιλάω για το εξαγωνιστικό. Η 7 είναι βαθμή. Και έγιναν τις δύο, δύο τελευταίες αγωνιστικές. Ο Ολυμπιακός, όπως είπες, μέχρι μέσα Ιανουαρίου εκεί δεν πατούσε καλά. Η αλήθεια είναι αυτή. Πήρε ρυθμό και πολύ έτσι, αυτοπεποίθηση με τα ευρωπαϊκά μάτς ο Ολυμπιακός. Ναι. Δεν ήταν στα ελληνικά τόσο καλός. Μην τρελαθούμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Για να μην μεταφέρουμε ευθύνες. Βέβαια, πατούσε λίγο καλύτερα από τον ΠΑΟΚ. Τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Ο οποίος και ο ΠΑΟΚ ξερνόταν. Με αυτό σου είπα. Δεν νομίζω να ήταν κανείς. Και αυτό σου είπα. Ήταν πάλι, παρότι δεν ήταν καλός Ολυμπιακός, λίγο έστω στα σημεία ήταν καλύτερος. Από την απόδοση. Δεν νομίζω να ήταν κανείς ευχαριστημένος από την απόδοση του ΠΑΟΚ ή από τις μεταγραφικές κινήσεις που έγιναν και το καλοκαίρι, γιατί τον Ιανουάριο δεν είχαμε ούτε μισή μεταγραφική κίνηση. Έτσι. Ωραία, μπήκαμε κατευθείαν στα έτσι. Δεν ξεκινήσαμε ευχαριστημένος. Ξεκινήσαμε κατευθείαν αλλά, από τα. Αλλά για να τα λέμε όλα και θα πάμε λίγο στα διαδικαστικά, να τα λέμε όλα, Ζάχο. Καταρχήν να πούμε ότι οι γραμμές ανοίγουμε μετά τις 9.30 και ναι, παραπάνω. Ναι, έτσι, να ξέρετε. Ήδη είχε καλέσει ένας φίλος, αλλά έκλεισε από μόνος. Επειδή εγώ μου αρέσει να είμαι δίκαιος άνθρωπος. Εντάξει, αυτό άλλοι θα το κρίνουν. Εγώ πιστεύω ότι είμαι. Όπως ο ΠΑΟΚ πέρσι πήρε με ένα εξάποντο το πρωτάθλημα μέσα στο Καραϊσκάκι, γιατί ήταν εξάποντο. Ήταν πολύ τυχερός εκείνο το συγκεκριμένο μάτς. Αντί να φάει, ας πούμε, 4 γκολ και να βάλει, ας πούμε, 2, έριξε το σκορ 0-1. Εντάξει, με εκείνο το αυτογκολ, το θυμόμαστε όλοι. Εκείνο ήταν που έδωσε η νίκη, εκείνη έδωσε τον ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα ουσιαστικά. Έτσι φέτος, αν τον κέρδιζε τον Ολυμπιακό μια-δύο αγωνιστικές πριν τη ρίξη του πρωταθλήματος, τον περνούσε ένα πόντο. Όχι μόνο δεν τον κέρδισε, όχι μόνο δεν παρέμεινε η διαφορά στο μείον 2, αλλά έχασε και όλα. Δηλαδή το εξάποντο αυτό του περσινό που έδωσε το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Ναι, το πήρε αυτό είναι και μαθηματικά είναι σωστό αυτό. Μπράβο, που λες. Γιατί η διαφορά στους μείον 7, πάρε και την καπάκι μόλις μετά το διπλό, αν θυμάσαι. Μετά δύο μέρες σου βγάζουν και το μείον 7, σιγουρεύεται το πρωτάθλημα. Με κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε τώρα, λίγο Τάσο, γιατί έχουμε. Εδώ μου στέλνουν και μου στέλνουν. Μετά θα το σχολιάσω, Γιάννη, αυτό που με έστειλε. Ένα link από μια άποψη του Γιώργου Γεωργίου, η οποία βέβαια να πω εδώ πέρα ότι η παιδιά στο και εγώ επειδή ανοίγω είμαι στην κονσόλα μπροστά και ό,τι μου στέλνετε ανοίγει στο κεντρικό κομπιούτερ του σταθμού εδώ όσον αφορά πρέπει να έχει ένα κόφτη όσον αφορά εδώ αυτό το συγκεκριμένο κομπιούτερ, δεν μπορώ να ανοίξω τα link σας ιδιαίτερα από κάποιους σταθμούς. Πάμε λίγο στα διαδικαστικά, Τάσο, και να ξεκινήσουμε. Θα σχολιάσω αυτό που λέει ο κύριος Γεωργίου. Λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ. Έγινε. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι, ξεκινά όπως πάντα και ευχαριστούμε για άλλη μια βραδιά την Mazda Manatidis που είναι βασικός υποστηρικτής εδώ της εκπομπής μας και του ραδιοφώνου. Μια Mazda Manatidis η οποία έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης. RX Mazda Manatidis, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και πάντοτε προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda ή το Mastora του κοινού Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης των Mazda είναι ένα στην πόλη μας και βρίσκεται στην Παπάθη 205. Τηλέφωνο 2310 924 931. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ το στέκι του Κωστή. Τα πάντα όλα στα κάρβουνα, μοναδικές γεύσεις
από σούβλες και σχάρες. Απολαμβάνεται καθημερινά στο στέκι του Κωστή κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο στα κάρβουνα, πανσέτα σούβλας, κότσι σούβλας, κοτόπουλο ολόκληρο σούβλας και ό,τι άλλο επιθυμείτε σε λαχταριστά κρεατικά πρώτης ποιότητας. Το στέκι του Κωστή βρίσκεται στην Νεάπολη. Ανδρέα Παπανδρέου 113 η διεύθυνση. Εκτός από Δευτέρα που έχουν ρεπό τα καλά μας φιλαράκια, ο Δημήτρης και το επιτελείο του να ξεκουραστούν, όλες τις υπόλοιπες μέρες και Σαββατοκύριακο καλείτε στο 2310-620-727 για delivery. Επαναλαμβάνω, σημειώστε το. 2310-620-727 για το στέκι του Κωστή να καραγουστάρετε μοναδικές γεύσεις από σούβλες και σχάρες. Λοιπόν, οι υπόλοιποι φίλοι στα άλλα διαλύματα. Ωραία. Αυτό που ξεκίνησα να πω και να ολοκληρώσω και να διαβάσει αυτό που θες, Ζάχο μου. Ναι. Είναι, ρε παιδί μου, ότι ο Ολυμπιακός θεωρεί ότι με το μείον 14 έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Άμα μείνει στο ΚΑΣ, φυσικά έχει τελειώσει. Και είναι πολύ λογικό να το θεωρούν και πάρα πολλοί άλλοι φίλοι διαφορετικών ομάδων. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την εκδίκαση της υπόθεσης στο ΚΑΣ. Αν θα γίνει, αν θα δικαιωθεί, αν δεν δικαιωθεί, αν θα παραμείνει ποινή κτλ. Γιατί εγώ παίρνω το καλό σενάριο για τον ΠΑΟΚ, ότι θα πάρει πίσω τους 7 βαθμούς. Λέμε ότι δικαιώνεται έτσι. Mm-hmm. Και παίζει πρώτη αγωνιστική τώρα 6-7 του μηνός, το άλλο Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό το άλλο έχουμε ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω βέβαια, ακόμη δεν ξέρω, στην άλλη εβδομάδα θα βγουν οι ημερομηνίες. Το 100% γιατί δεν έχω ακόμη. 6 του μηνός παίζει ο Άρης με τον Όφη. Mm, και 7 του μηνός παίζει το απόγευμα ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Και η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό το βράδυ, 9 και 4 του, τελευταίο μάτς. Ωραία. Ναι. Άμα βγήκαν δεν το πήγα χαμπάρι. Λοιπόν, γιατί... λέμε τώρα έτσι, αν πάρει πίσω τους 7 βαθμούς, πάμε στο μείον 7. Λέμε τώρα, έχεις πρώτη αγωνιστική, το Γαύρο μέσα στην Τούμπα. Mm-hmm. Και γίνεται, λίγη το μάτς, ξέρω εγώ, 1-0. Ναι. Παίρνει 3 πόντους ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτομάτως πάει στους μείον 4. Mm. Και έχει, ρε παιδί μου, άλλα 8-9 μάτς να δώσει κάθε ομάδα. Οπότε καταλαβαίνεις το πόσο σημαντικό είναι να κάνουν τα δυνατά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, όσο είναι στο χέρι τους, να εκδικαστεί η υπόθεση. Γιατί αν παραμένει το μείον 14, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αυτό που πρέπει να κυνηγήσει είναι να καπαρώσει τη δεύτερη θέση. Ναι, άμα, και να χτυπήσει τα μάτς, να χτυπήσει τα υπόλοιπα μάτς. Το λογικό είναι, για να σχολιάσω κι εγώ και να περάσω λίγο σε αυτό που με έστειλε ο φίλος μας ο Γιάννης, το λογικό είναι ότι, από ό,τι αν θυμάμαι καλά και εμείς το σχολιάζαμε, ότι θα γίνει αργότερα, μετά το τέλος, η εκδίκαση. Κάνω λάθος? Μετά το τέλος του και τον play-off. Άρα ο ΠΑΟΚ ο σκοπός του είναι να κατεβάσει πρώτα τη διαφορά, κάτω από τους 7 πόντους. Αυτή είναι, αυτό είναι. Δηλαδή θα παίζει σαν να έχει κερδίσει την υπόθεση. Έτσι, αυτό λέει η λογική. Εντάξει. Οπότε... Άμα Ζάχο δεν γίνει τώρα και στους μείον 3 θα το πάει ο ΠΑΟΚ, σας το λέω από τώρα, έτσι πιστεύω εγώ. Όχι, και στους μείον 3 θα το πάει ο ΠΑΟΚ από το μείον 14, δηλαδή να πάρει 11 πόντους διαφορά, ναι, να καλύψει. Ναι. Δεν θα μειωθεί. Γιατί δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι λέμε, είναι σαν να μας λέει το ΚΑΣ. Σαν να μας λέει το ΚΑΣ είναι, ας πούμε, ελεγχόμενο. Ωραία, θα σου πω εγώ κάτι απλό. Δεν το δέχομαι εγώ. Πες μου έναν άνθρωπο του Ολυμπιακού που είναι πολύ δυνατός μέσα στη FIFA και την UEFA. Δεν ξέρω ποιος είναι. Εσύ πες μου, ξέρεις ποιος είναι? Όχι, ποιος είναι? Δηλαδή, ένα λεπτό. Ξέρεις? Όχι. Ποιος το, δηλαδή, είναι δυνατό να μην δεν ξέρεις? Εντάξει, το επιθυμίσω, γιατί δεν το θυμάσαι. Είναι ο γιος του κύριου Θεοδωρίδη. Δηλαδή, ο γιος του κύριου Θεοδωρίδη μπορεί ο Ολυμπιακός, δηλαδή ο ΠΑΟΚ, να είναι αθώος και να κάνει το ΚΑΣ να πει ότι είναι ένοχος? Θα καταλάβεις τι θέλω να σου πω. Εντάξει. Δεν το θέλω. Είναι δυνατός, μετράει ο λόγος του κυρίου Θεοδωρίδη ιού εκεί πέρα μέσα? Δεν το ξέρω αυτό, αλλά εντάξει, ας πούμε ότι μετράει. Ωραία, δεν θέλω τη γνώμη σου, λοιπόν να το πάρω πάνω μου. Εγώ λέω ότι μετράει. Μα και εγώ λέω, και τι θα κάνει? Ο κύριος Θεοδωρίδης, ο ιός Θεοδωρίδη, ναι, στη FIFA και του UEFA, και το έχει αποδείξει αυτό. Ναι. Γιατί οι πιο πολλές αποφάσεις που αφορούν την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και την, και την UEFA, στις περισσότερες ο Ολυμπιακός έχει ευνοηθεί. Ωραία. Από τις αποφάσεις που έχουν βγει. Ο ΠΑΟΚ έχει κάποιον άνθρωπο δικό του, με Ιβάν Σαββίδη μια επταετία εδώ, ναι, με γνωριμίες στην Ελβετία, στην Ευρώπη, με τόσες επιχειρήσεις, με τον Ιβάν Σαββίδη να ήταν κάποτε μέσα στη Ρώσικη Βουλή, να ήταν ένας από τους στενούς συνεργάτες του κυρίου Πούτιν. Έχει κάποιον άνθρωπο μέσα στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, μέσα στη FIFA, μέσα στην UEFA, που να έχει πρόσβαση να πει μια καλημέρα?
Ωραία, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Λέω ότι ακόμα και αυτό παίζει το ρόλο του. Εγώ λέω ότι ακόμα και αυτό σε πηγαδάκια, γιατί αυτοί μεταξύ τους βρίσκονται, τραπεζώνονται, πίνουν τα ποτά τους, είναι και λίγο περίεργοι, έχουν και περίεργα γούστα μερικοί από αυτούς, βρίσκονται στα συνάφια τους. Και το ΚΑΣ με τη FIFA και την UEFA έχουν άμεση και στενή επαφή, θα τη χαρακτήριζα. Ωραία. Οπότε δικαιολογώ από την πλευρά μου, μπορεί να είμαι λάθος εγώ. Αλλά καλά, την άποψή σου, ναι, εκμεριώνω αυτό που λέω ότι ακόμα και μείον 3 να το πάει ο ΠΑΟΚ, ακόμα και να περάσει τους τάσεις 14, εγώ λέω ότι θα παραμείνει τιμωρία. Ωραία, εγώ λέω... Γι' αυτό λέμε, εντάξει, γι' αυτό καθυστερεί ο Ολυμπιακός, προσπαθεί να κάνει τα δύνατα δυνατά να καθυστερήσει την υπόθεση και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να το τρέξει. Ωραία. Εγώ λέω ότι και έτσι να είναι όπως τα λες, δεν μπορεί να έχει λόγο στο Κάστορα κανένας παράγοντας. Έτσι λέω εγώ. Εκτός αν είναι διαφορετικά τα πράγματα που μας τα λένε. Ανώτατο δικαστήριο με ανώτατους δικαστές για να μπορεί ο κύριος Θεοδωρίδης να. Άμα είναι τότε να πάμε, να πάμε εμείς στον τέτοιο. Μια που έχουμε και καλές σχέσεις με τον Ολυμπιακό, τι πρόβλημα να έχουμε εμείς τότε με το ΚΑΣ. Θα έχω κανένα πρόβλημα. Θα πει ο κύριος Θεοδωρίδης, θα πάρει ένα τηλέφωνο και τελειώνει το θεματάκι, μα τσακτοκόψε σε 2-3 τέτοια. Εντάξει. Είπαμε, δεν νομίζω αυτό ότι έχει. Δεν μπορεί να κόβει και να ράβει για ομάδες οι οποίες ενδεχομένως έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους. Θα καθαρίζει μόνο για την κόκκινη. Ωραία. Είπαμε και δύο την άποψή μας. Κατάλαβες. Πάμε λίγο στο. Δεν γίνεται δηλαδή να τρέχει και για τον Πλατανιά, να τρέχει, ξέρω εγώ, για τον Πανιόνιο και για τις συναφή ομάδες τέλος πάντων που έχουν κάποιες καλές σχέσεις με τον Ολυμπιακό. Εγώ λέω ότι σε τόσο ανώτατο επίπεδο και σε ένα δικαστήριο που μας το λένε ότι είναι το ανώτατο δικαστήριο και είναι πάνω απ' όλα και όντως έχει ανατρέψει πολλές φορές αποφάσεις ομοσπονδιών ή αποφάσεις τιμωριών, δεν μπορεί να κάνει τώρα ό,τι θέλει ο οποιοσδήποτε υψηλόβαθμος, όπως είναι και ο κ. Στοδενής. Εγώ λέω ότι πάντες και τα πάντα σε παγκόσμιο επίπεδο επηρεάζονται και τα πάντα έχουν τα δικά τους συμφέροντα τέλος πάντων. Ωραία. Αυτό έχω να πω εγώ. Πάμε λίγο εδώ να διαβάσω το μήνυμα ένα λεπτό καταρχήν να στείλουμε στον Νεκτάριο, στον Χρήστο, στον Παντελή, εντάξει παιδιά μην τα διαβάσω όλα, στον Ανδρέα, στον Γιάννη και τον ευχαριστώ κιόλας για τον σύνδεσμο με έστειλε, επαναλαμβάνω δεν μπορεί να ανοίξει φίλε μου. Αυτό δεν ξέρω τι λέει βέβαια ο Γεωργίου, αλλά είτε θετικό έλεγε είτε αρνητικό, δεν παίζει ρόλο για μένα. Αυτό που μπορώ να διαβάσω από το link είναι βόμβα, λέει Γεωργίου, για Άρη και ΚΑΣ. Ο έμπειρος δημοσιογράφος εξέφρασε και εκεί τελειώνει. Φίλε, δεν μπορώ, πατάω και δεν ανοίγει. Επαναλαμβάνω, μιλώ τα ίδια. Αλλά θέλω να σας πω κάτι, παιδιά, που το είπα και στο προηγούμενο σχόλιο του κυρίου Γεωργίου, που έλεγε ότι είχε κάποιες πληροφορίες ότι δεν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Επαναλαμβάνω, εντάξει, ο άνθρωπος είναι καταρχήν έχει κύρος, έτσι. Είναι ένας δημοσιογράφος, ασχολείται 40 χρόνια. 35-40 χρόνια με εκπομπές, με τηλεόραση, με ραδιόφωνο προς Θεού. Δεν λέμε ο άνθρωπος ότι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ό,τι λέει είναι θέσφατο και ό,τι λέει θα γίνει. Εντάξει. Μην τρελαθούμε κιόλας. Είτε αρνητικό λέει, επαναλαμβάνω, Γιάννη, μέχρι εκεί για να μου το στείλεις όμως, ή πολύ θετικό θα είναι ή πολύ αρνητικό. Ό,τι και να είναι και πολύ θετικό να είναι. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει έτσι επειδή έχει μια πληροφορία ο κύριος Γεωργίου. Άκουσε με λίγο τι λέει. Ναι. Ο έμπειρος δημοσιογράφος εξέφρασε την πίστη του πως θα δικαιωθεί ο Άρης στην υπόθεση πως αφορά το ΚΑΣ. Ναι. Πριν από λίγο έριξε βόμβα στην εκπομπή στο ραδιοφωνικό σταθμό ΤΑΔΕ, μιλώντας με ακροατή, σχολιάζοντας την κοινή εκδίκαση των προσφυγών Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στο ΚΑΣ, ανέφερε το δικό του ρεπορτάζ. Ο Γεωργίου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην περίπτωση του Άρη, όπου σύμφωνα με τον ίδιο τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Εξέφρασε την αισιοδοξία του για την υπόθεση που απασχολεί την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα με τη FIFA στο κομμάτι των μεταγραφών. Και είπε ο Γεωργίου, να δείτε που ο Άρης θα δικαιωθεί. Τόνισε, εννοώντας λίγο πολύ ότι οι κυτρινόμαυροι δεν θα πληρώσουν το λάθος που έκανε η ΕΠΟ σχετικά με την υπόθεση του Ντουρμισάη. Ο Άρης θα δικαιωθεί, αν δικαιωθεί, εγώ επαναλαμβάνω. Δεν σημαίνει επειδή το λέει ο κύριος Γεωργίου ότι θα γίνει. Και αρνητικό να λέγε, εγώ δεν αλλάζω αυτό που είπα προηγουμένως. Είναι δημοσιογράφος, έχει κάποιες πληροφορίες, όπως είχε και κάποιες πληροφορίες, έτσι, ότι δεν θα γίνει το πρωτάθλημα. Η κοινή λογική έλεγε κάτι διαφορετικό όμως, έτσι. Μακάρι τώρα να πέσει μέσα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, εντάξει, καλώς μου το έστειλε ο Γιάννης και όντως έχει μια πιο βαρύνουσα. Από την άποψη δική μου, ρωτάω και τη δική σου, είναι πιο βαρύνουσα προς Θεού του κυρίου Γιώργη. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι και σωστή, έτσι, πάντα. Μην τρελαθούμε κιόλας. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο το θεωρώ πραγματικά γελίο. Να. Το θεωρώ αστείο αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Εγώ το θεωρώ εντελώς γελίο άνθρωπο. Το θεωρώ ένα πιόνι του συστήματος ο οποίος
ενδεχομένως να χαρτζηλικώνεται και πάρα πολλές φορές για να διαμορφώνει την κοινή γνώμη όπως τη θέλουν οι μέντορές του. Mm-hmm. Δηλαδή εγώ θα το χαρακτήριζα ως τον Ραπτόπουλο της Αθήνας, το συγκεκριμένο κύριο. Όχι, εγώ τον έχω σε υπόλοιψη, αλλά εντάξει δεν σημαίνει ότι δεν είναι σωστά. Καμία υπόλοιψη δεν τον έχω, γιατί έχει γίνει ρόμπα και έχει βγει ψεύτης δεκάδες φορές. Mm-hmm. Εντάξει, αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Σωστό είναι και τα πάντα δηλαδή τα κάνει για ακροαματικότητα και για την κονόμα. Εντάξει, να σου πω κάτι, να ακούσω ένα σοβαρό δημοσιογράφο, ο οποίος έχει έγκυρες πηγές, ο οποίος δεν έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα δεκάδες φορές. Να δώσω λίγο βάση σε αυτά που θα πει και να πω, ρε παιδί μου, το είπε ο Τάδε που έχει το κύρος, εντάξει, και είναι σεβαστός, ξέρω εγώ, από όλο τον αθλητικό φύλαθλο κόσμο. Τώρα Γεωργίου, ρε φίλε, ποιος Γεωργίου, ρε παιδιά, τώρα δεν με τρελάθουμε. Άκου τι μου λέει ο Παντελής. Ο Γεωργίου είχε πει ότι ο κύριος Αβίδης είχε αγοράσει και τον Πανετολικό. Αυτός δεν το είχε πει. Ναι, είχε πει και για την Ξάθη όταν ξεκίνησε το. Ναι. Πριν ξεκινήσει. Και βέβαια φαινόταν ότι ο Πάουκ του είχε κάνει μήνυση, δεν ξέρω αν το είχε κάνει, και αν την απέσυρε. Λοιπόν, ο Παντελής. Ότι είναι. Άκου τι μου λέει. Είναι αστείο και μόνο που αναφέρουμε αυτονού το όνομα στην εκπομπή. Εγώ μας. Είπα την άποψή μου. Άκου λίγο εδώ του φίλου του Παντελή. Έχω δύο μηνύματα. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ καλύτερες πληροφορίες εγώ και εσύ από το συγκεκριμένο κύριο. Εντάλαβε. Καλά, στα τοπικά μπορεί να έχουμε και εμείς κάποιοι, γιατί και εμείς μιλάμε με ανθρώπους όπως μιλάει και αυτός. Όχι, βέβαια. Μα αυτός μιλάει και με ρόμπες. Εγώ δεν μιλάω με παράγοντες. Αυτός μιλάει σίγουρα με παράγοντες και όντως οι πληροφορίες δεν έχουν. Εμείς δεν έχουμε. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία σχέση. Ούτε εγώ δεν μιλάω με παράγοντες. Και για να το πω και στον αέρα, δεν έχω ένα πρόβλημα. Τον Ιβάν Σαββίδη, η πιο κοντινή απόσταση που τον έχω δει είναι στα 50 μέτρα στη σουίτα του. Και έτσι πρέπει για μένα. Για μένα. Και τον Γιώργο Σαββίδη δεν το έχω δει από κοντά. Εντάξει, για μένα αυτή είναι η σωστή έτσι, αντιμετώπιση. Μην σχολιάζουμε τα ίδια. Γιατί... Όχι, να τα λέμε και στον αέρα και εντάξει, να καταλαβαίνει ο άλλος. Μπορεί να μας πιστεύει. Μπορεί να μην πιστεύει. Τέλος πάντων, άκου τι λέει ο Παντελής. Γεια σου, Ζάχο και Τάσο. Ο Θεοδωρέδης μου λέει, για όσους ξέρουν τα του Ολυμπιακού, είναι πολέμιος του Μαρινάκη. Άρα και αποσιοποιητικά έχει τελίτσες. Ο Θεοδωρέδης είναι πολέμιος του Μαρινάκη. Ναι. Ποιος Θεοδωρέδης, ο γιος ή ο μπαμπάς? Ο μπαμπάς δεν μπορεί να είναι, για το γιο λέει. Για τον ιό. Δηλαδή, εννοεί δηλαδή, ότι είναι με το κόκαλο. Εννοεί ότι είναι με το όφυλλα ο μπαμπάς. Εννοεί ότι και ο γιος είναι στα μαχαίρια. Εννοεί με τον κόκαλο, ότι είναι στο στρατόπεδο κόκαλο. Λογικά. Από ό,τι καταλαβαίνω, μας λέει ο Παντελής. Και πάλι ο Παντελής. Και, και μου λέει ακριβώς. Δηλαδή, εσύ Παντελή, λες ότι ο Θεοδωρίδης, αν μπορεί να επηρεάσει. Ξέρω εγώ, επειδή είναι στο αντίπαλο στρατόπεδο και δίνει στο προέδρο του Μαρινάκη τώρα και είναι στο κόκαλι, θα καταδικάσει τον Ολυμπιακό. Εγώ λέω δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Θεοδωρής. Μία κουβέντα μπορεί να πει, να επιβάλλει άποψη ή τέτοια δεν μπορεί, λέω εγώ. Και μας λέει ο δεύτερος Παντελής. Ο Θεοδωρίδης είναι γιος του Σάβα ή του Σοκράτη, λέει. Ο νοονοήτο. Πάνω στο ίδιο ακριβώς. Ντροπή. Να πληρώσει DNA, ναι. Να μάθεις. Εντάξει. Ναι. Καλά ρε, σιγά ρε Αντρέα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον κύριο Γεωργίου. Επαναλαμβάνω, κανενός όσο και έγκριτος δημοσιογράφος να είναι, ό,τι πληροφορίες και να έχει, πάντα να φιλτράρουμε αυτά που ακούμε και να τα βάζουμε και από ένα πρίσμα κοινής λογικής, έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή το λέει ο Γεωργίου ή το λέει ο Χατζηνικολάου ή το λέει ότι είναι έτσι. Δημοσιογράφοι είναι, δεν είναι θεοί, έτσι. Να τα φιλτράρουμε λοιπόν, λίγο αυτά που ακούμε. Πάμε. Έτσι, σωστά. Μετά το διάλειμμα θα ενημερώσουμε τους καλούς μας φίλους και φίλες ακροατές και ακροάτριες πότε θα ξεκινήσουν τα play-off. Ωραία, και θα είναι ημερομηνίες. Ώρες έχουμε. Και θα είναι ημερομηνίες μέχρι τις 4 πρώτες αγωνιστικές που θα οριστούν εκ νέου μετά. Mm-hmm. Και θα σας πούμε, μείνετε εδώ συντονισμένοι στους 107 και 4 στον FM, θα μάθετε κατά μεγάλη πιθανότητα ναι. να σας πούμε πότε θα γίνουν οι ημιτελικοί. Ωραία, αφού ναι. Έχεις και ρεπορτάζ θα μας το πεις. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Νομίζω είναι σημαντικό και νομίζω ότι πολλοί φίλοι ανυπομονούν να μάθουν το πότε θα γίνουν οι ημιτελικοί Ολυμπιακός ΠΑΟΚ πρώτος εγώ. Και Άρης ΑΕΚ. Εντάξει, να επιθυμίσουμε τα σκορ και να κάνουμε το break. Το πρώτο σκορ ήταν ΑΕΚ Άρης 2-1 και το πρώτο μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-2 με επική ανατροπή.
Από 0-2-3-2, αν το θυμάσαι, Ζάχο. Στο ναι, διάμονα. Από 0-2-3-2. Ναι. Λοιπόν, πάμε τότε στο πρώτο διάλειμμα. Έχουμε ήδη και κάποιους φίλους στην αναμονή. Δεν γίνεται όμως να μην το κάνουμε και 35, έτσι πάμε. Εντάξει, να... μόλις μπούμε, θα δώσουμε ένα δεν είναι και μικρό μεγάλο ρεπορταζάκι 3 ναι. λεπτών και θα πάρουμε τη γραμμή. Δεν είναι και μεγάλο το διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι εντάξει. στο Λίμπερο 107,4. Η συνέχεια είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Τάσος Τρίγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ. Πάμε να μην χάνουμε καθόλου χρόνο. Τάσο, πάμε κατευθείαν. Λοιπόν, να ενημερώσουμε λίγο τους φίλους ακροατές. Επιστροφή στη δράση μετά από 3 μήνες θα έχουμε το Σαββατοκύριακο 6-7 Ιουνίου. Η Αυλαία θα ανοίξει το Σάββατο 6-6 με τον αγώνα Άρης Όφη. Δεν λέει ώρα, το έτσι. Απόγευμα. Δεν λέει ώρα, ώρα. Ώρα. Ώρα δεν είναι. Πιθανή ώρα 7 το απόγευμα. Λογικά. Λογικά. Άλλη ώρα. Και την Κυριακή 7 Ιουνίου θα γίνουν τα δύο μεγάλα ντέρμπι της πρεμιέρας των play-off. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός αναμένεται να γίνει πρώτο στις 7 ή στις 7.30 το απόγευμα και το ΑΕΚ Παναθηναϊκός 9 και, έτσι. Στις 9.30. Τέλεια. Λοιπόν, η δεύτερη αγωνιστική θα γίνει μία εβδομάδα μετά. Α, δεν έχει ενδιάμεσα. Ωραία, ωραία, ωραία. Όχι. 13-14 Ιουνίου είναι προγραμματισμένοι αγώνες Ολυμπιακός Άρης, Όφη ΑΕΚ και το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που θα γίνει την Κυριακή. Τα άλλα δύο μάτς θα γίνουν μάλλον Σάββατο. Εμβόλυμοι μετά τις 13-14 έκτου έχουμε την 17η Ιουνίου, 3 μέρες μετά, με την τρίτη αγωνιστική των play-off και το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τα παιχνίδια Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΑΕΚ Άρης και ΠΑΟΚ Όφη. Και τέταρτη αγωνιστική θα γίνει το Σαββατοκύριακο μετά τις 17 έκτου, με τους αγώνες ΑΕΚ Ολυμπιακός, Άρη ΠΑΟΚ και Όφη Παναθηναϊκό. Μετά την τέταρτη αγωνιστική θα βγει πιθανότητα ξανά ένα πρόγραμμα, ώστε μέχρι τότε να υπάρχει η εκτίμηση για τη βαθμολογία, άρα και το ενδιαφέρον που θα υπάρχει στο πρωτάθλημα, και όλα αυτά πάντα σε συνάρτηση με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν, αλλά και την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού. Ο στόχος είναι η ολοκλήρωση του πρωταθλήματος μέχρι τις 18 με 19 Ιουλίου. Όχι Ιουνίου, Ιουλίου. Και για κύπελο που είπες. Για κύπελο αυτό. Σε ό,τι αφορά τη συνέχεια του κυπέλου. Με βάση τα σημερινά δεδομένα. Πάντα με τα σημερινά δεδομένα. Τι επικρατεί τώρα. Η ρεβάς των 2 ημιτελικών είναι πάρα πολύ πιθανό να οριοθετηθεί γύρω στο τέλος Ιουνίου. Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Δηλαδή πιθανόν ανάμεσα στην 5η και 6η αγωνιστική των play-off της Super League να γίνουν οι δύο ρεβάς Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Άρης ΑΕΚ. Για τον τελικό ακόμα δεν έχουμε πληροφορίες. Είχαν πει πιο παλιά ότι θα γίνει γύρω στις 20 Ιουλίου. Δεν έχουμε μέρα τίποτα, αν είναι την ίδια μέρα και τα δύο μάτς είτε και δεν έχουμε όχι, ακόμα. Ωραία. Όχι, όχι. Απλά το, στο περίπου. Ανάμεσα στην 5η και 6η αγωνιστική. Ωραία, για κάποια έτσι. Τετάρτη, κάποια Πέμπτη, ας πούμε, ίσως εκεί. Αντί για εμβόλυμη θα έχει τα δύο μάτς του κυπέλου. Ωραία. Αυτά επικρατούν με τα σημερινά δεδομένα και ενημερώνουμε τους φίλους της εκπομπής. Ωραία. Πάμε τότε έχουμε, να ακούσουμε τους δύο φίλους που έχουμε στην αναμονή. Καλησπέρα. Πάμε. Καλησπέρα. 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 Δώσε μου λίγο 10 δευτερόλεπτα, φίλε μου, να πούμε ότι το 2310-287 και 38 είναι ανοιχτό. Επαναλαμβάνω. 2310-287 και 38 FM και ενώ το μήνυμά σας, στο σχόλιο σας, το 54222. Η αξία του SMS 062 ευρώ, έτσι, μισό ευρώ το μήνυμα και 12 λεπτά το ΦΠΑ. Έλα φίλε, ακούμε το όνομά σου. Καλή εβδομάδα, Πασκάλη του Ολυμπιακάρα. Καλώς τον Πασκάλη, καλή εβδομάδα να έχεις. Όχι μόνο Πασκάλη. Στην Ελλάδα αυτοκράτορας, αλλά και παραπέρα. Mm-hmm. Και γιατί το λέω αυτό. Σ' ακούμε. Όταν ακούω το φίλο, ραδιοφωνικό φίλο, τον Τάσο, mm-hmm. να λέει ότι επειδή πήρε ένα double προφέστε επί την περιμένη εβδομάδα είναι αυτοκράτορα στην Ελλάδα, εγώ πρέπει να είμαι και στην Ευρώπη ρε φίλε, γιατί πήρα 9 double, πήρα 44 πρωταθλήματα, πήρα και δεν ξέρω τι πήρα. Στην Ευρώπη δεν προχώρησε Πασχάλη, στην Ευρώπη δεν παίζει με 14, παίζει με 11. Στην Ευρώπη προς το παρόν τρως πίτσα και μπύρα βλέποντας Ολυμπιακάρα. Στην Ευρώπη ρε φίλε δεν υπάρχεις. Τι πίτσα να πήρα να δω. Γιατί, μέχρι τους 32 που πας. Δεν τρώσεις. Μέχρι τους 32 που πας. Εγώ έχω πάει και τους 16 να μου. Τι να κάνουμε. Καλά κάνεις. Αυτή τη στιγμή ρε φίλε Τάσο. Δεν, ναι. δεν παραγγείλεις πίτσα όπως παίζει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη.
Ναι, όχι, ρε φίλε. Όποτε παίζει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, πάω και παίζω στοίχημα την αντίπαλη ομάδα και οικονομάω. Όπως κάνει όλη η Ευρώπη. Μα στην Ευρώπη, ρε φίλε, τον Ολυμπιακό, ιδίως στο Champions League, το θεωρούν όπως ο Φουστέρα στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι σαν, σαν να παίζει πάω Φουστέρα στην Τούμπα είναι. Αυτή τη στιγμή παίζω Ευρώπη, χάνω ή κερδίζω, παίζω ή δεν παίζω, λέγε. Όχι, δεν πρέπει να παίξεις κανονικά γιατί έχεις κατηγορηθεί για σύσταση συμμορίας. Άλλο τι πρέπει, ρε παλαιχθάρι μου, άλλο τι πρέπει, και εσύ δεν πρέπει να παραγγείλεις πίτσα, να βάλεις κανένα κιλό, αλλά την παραγγείλεις, τι να κάνουμε τώρα. Μα δεν τρώω πίτσα, δεν επιμένεις για κάτι που δεν κάνω. Εμάς περιπτώσεις. Τέλος πάντων, πήρα πίνεις πάντως, γιατί ξέρω... Ωραία, Πασχάλη, πάμε λοιπόν, στην ουσία. Πάντως, όχι, αυτό που είπες προηγουμένως, τι να κάνουμε, φίλε, τα αφεντικό της χώρας, δεν είπα αυτοκράτορας, το αφεντικό της χώρας... Εγώ λέω αυτοκράτορας για μένα. Το αφεντικό της χώρας, μέχρι να βγει νέος πρωταθλητής, είναι ο ΠΑΟΚ, ο ταμπλόχος αίτητος ΠΑΟΚ, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το κακό... Τι να κάνουμε τώρα. Μπορεί να σε πειράζει που το ακούς, γιατί έχεις διαφορετικά ακούγματα τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να σε ενοχλεί και να γίνει κάποιος άλλος, αλλά αυτό ισχύει, ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν Θεσσαλονίκης είναι ο ταμπλούχος 2018-2019. Τι να κάνουμε. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν. Τι να κάνουμε. Δεν ισχύει. Είπαμε κανένα ψέμα. Τι σε πείραξε. Μέχρι την απόδειξη του εναντίου. Γιατί εκεί που Πασχάλη, πήρεσε... σε πείραξε δηλαδή. Έλα Πασχάλη, πάμε σε αυτό. Δεν με πείραξε καθόλου αγόρι. Σε αυτό που ήθελες να πεις για να κλείσουμε έτσι. Πάμε αυτό, που με στεναχωρεί, αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι τελικώς θα πάει ο Άρης και ο Ολυμπιακός, οι δύο αγαπημένες μου ομάδες. Αλλά θες να το πάρει ο Ολυμπιακός, έτσι. Αλλά επειδή ο Ολυμπιακός θέλει να βουλώσει κάτι στόματα σαν του Τάσου, θα πάρει και τον Τάβ και θα είναι και αίτητος. Ωραία. Άμα μπορέσει να το πάρει. Αυτή είναι η ατυχία του Άρη, ότι θα πάει τελικό, αλλά επειδή ο Ολυμπιακός θέλει να βουλώσει ορισμένα σώματα, λοιπόν, θα πάρει και τον double και άμα πάει Άρης ο Ολυμπιακός και είναι καλύτερος Ολυμπιακός και κερδίσει δίκαια, σας χειροκροτήσουμε, Πασχάλη, να είσαι καλά. Εντάξει, βάλαμε και ένα στοίχημα. Βάλαμε και ένα στίχημα με τον Τάσο και θα φας κι εσύ. Εντάξει, αυτό είναι μεταξύ σας. Όχι, είπαμε, θα φας κι εσύ. Θα είσαι παρέα. Λοιπόν, βάλαμε δύο στοιχήματα. Αν πάει Άρης Ολυμπιακός στο τελικό, χάνει δύο στοιχήματα. Το ένα θα είναι στο φίλο μας, στον φίλο σας και χορηγός, στον Κώστα, όπως λέγεται. Ναι, στο στέγη του Κωστή. Μπράβο, και το άλλο... Θα προτείνω εγώ, ο Τάσος πληρώνει και ο Τάσος αποφασίζει αν θα γίνει όχι, θα γίνει στα πιθάρια πάνω. Οκ, να είσαι καλά Πασχάλη, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Επειδή θα το χάσει στο στοίχημα, εντάξει, και θα προτείνω εγώ, στα ίδια μαγαζιά θα πάμε, εμείς δεν αγόριασαι. Έγινε αγόρι μου. Να είσαι καλά. Επειδή έχω πάει και στα δύο, ξέρω ότι έχει πολύ καλό φαγητό. Να είσαι καλά, Πασχάλη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Πάντως τα τελευταία δύο χρόνια τα δικά σας στόματα των κόκκινων είναι βουλωμένα, γιατί ούτε μικρό τελικό δεν πήγατε. Πάμε. Το καλοκαίρι θα είμαστε καλά. Πάμε. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε, το όνομά σου. Καλησπέρα. Μ' ακούτε. Ο Γιώργος από Νέα Σμύρνη. Έλα, ναι, τι κάνετε, παιδιά. Έλα, ρε Γιώργη, καλά. Γεια σου, Γιώργη. Προσπαθούμε. Όχι, πάμε, σ' ακούμε. Πώς πάμε, καλή εβδομάδα. Καλά φίλε, προσπαθούμε. Επίσης, όπως φίλε. Πάντα. Εκεί, στην πόλη του καφέ. Ποιος είναι η πόλη του, το Θεσσαλονίκη. Ναι. Του φραπέ. Από εδώ βγήκε ο φραπές, να ξέρεις. Ναι. Εγώ εντάξει παιδιά, έτσι πήρα να πω ένα γεια και αυτά. Αλλά αφορμή λίγο πιάστηκε αυτό που ποτάσουν για το ΚΑΣ. Ότι. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, εγώ να το δεχτώ και εσάς τους παοκτζίδες ότι ήταν η Αυγενάκη Επιτροπή. Το ξέρω ότι ο Αυγενάκης έχει καλές σχέσεις με το Μαρινάκη και κατ' επέκταση με τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, αυτά είναι γνωστά. Κανείς δεν τα αμφισβητεί. Εντάξει. Είναι λίγο φαϊνότερο. Εντάξει, να το δεχτώ ότι μπορεί να επηρέασει να. Εντάξει. Τρεις φορές έχεις κατά σου απόφαση. Πας στο ΚΑΣ που υποτίθεται εντάξει και είναι ένα αφεντικό. Το ανώτερο αθλητικό δικαστήριο. Δεν έχω απόφαση τρεις φορές, φίλε κατά μου. Λάθος κάνεις. Δεν τα λες καλά. Και τις τρεις φορές ζεστάσου που πήγες και η συστημένη επιτροπή, άμα το πάρουμε. Δεν με δίκασε κανείς. Πες μου από τις τρεις φορές ποιος με δίκασε. Θα δικάσει το ΚΑΣ, άστο. Με Γιώργο, μην το συζητάς. Όχι, άλλο θέλω να πω, ο Γιώργος. Ποιος πήρε τα στοιχεία.
Ποιος πήρε τα στοιχεία από την νομική υπηρεσία της ΠΑΕΠΑΟΚ, από την νομική υπηρεσία της ΠΑΕ Ξανθής μετά την καταγγελία του Ολυμπιακού και να δικάσει βάσει των στοιχείων, να μπει δηλαδή στην ουσία του θέματος. Ποιος. Το έκανε μήπως το πειθαρχικό της Super League. Και το έκανε το δευτεροβάθμιο της ΕΠΟ. Η ΕΕ. Το γραμμένο που είναι ο άνθρωπος του Ζαβίδη, όπως λέτε πολύ. Η ΕΕΑ υποτίθεται. Από πού και ας πού είναι το παιδί του Σαββίδη, ο άνθρωπος Σαββίδη, ο κύριος Γραμμένος και είναι ασπρόμαυρη ΕΠΟ. Αν ήταν έτσι τα πράγματα θα το δικαίωνε τον ΠΑΟΚ και θα τον έστελνε στο ΚΑΣ να σέρνεται και να περιμένει να δει αν θα πάρει τους βιβλίους. Η ΕΕΑ μπορεί υποτίθεται ότι άψαξε αυτά τα στοιχεία. Γι' αυτό το λόγο η ΕΕΑ είναι μια κρατική επιτροπή. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση με, με το Υπουργείο. Έλα, Γιώργη. Διορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση. Έλα, Γιώργο. Και όλοι ξέρουμε η εκάστοτε κυβέρνηση ποιον αγαπάει. Mm. Η σημερινή, μάλλον, κυβέρνηση ποιον αγαπάει. Κάποιο που ήταν χορηγός της στην προεκλογική εκστρατεία. Έλα, Γιώργη. Και οι προηγουμένοι αγαπούσαν τους άλλους. Έτσι πάνε αυτά. Δεν μου λες, Γιώργο, υπήρχε περίπτωση όταν η ΕΠΟ που λέτε δεν ήταν ασπρόμαυρη και κυτρινόμαυρη της ΑΕΚ, ας πούμε. Έτσι, και ήταν κατακόκκινη. Υπήρχε περίπτωση η ΕΠΟ του Ολυμπιακού με σαρίδες και τα λοιπά να μην δικαίωνα τον Ολυμπιακό και τον έδινε στο ΚΑΣ. Ρωτάω. Δεν το ξέρω, τι να σου πω, λογικά όχι. Ρωτάω ρε φίλε, εσύ τώρα την εμπειρία σου που ζεις και στην Χαβούζα. Καλά, το ότι ζω στην Χαβούζα δεν σημαίνει ότι ασχολούμαι. Ναι ρε κατάσταση μου καλό, υπήρχε περίπτωση πώς το κόβεις εσύ τώρα. Όχι, δεν υπήρχε. Θα πιστεύω ότι ήταν αυτό. Ωραία, πα στο κάθε που υποτίθεται εκεί υπάρχει μια διαφάνεια. Okay. Εμένα αυτό με δεν με πειράζει να πάω στο κάθε. Δεν υπήρχε, Γιώργο. Δεν υποτίθεται. Υπάρχει. Είναι. Δεν υποτίθεται, αυτό μην τρελαθούμε. Ξέρει γιατί εμένα με αρρωσταίνει. Γιατί οι υφιστάμενοι δικαστές που είναι ρε παιδί μου υποτιθέμενα τη ΕΕΑ ναι. Βγάλανε ένα πόρισμα και οι ανώτατοι δικαστές. Έπρεπε να δικάσουν την υπόθεση, το δέχτηκαν. Δηλαδή με λίγα λόγια μία απόφαση που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Επικρατείας είπαν ότι δεν είναι δεσμευτική. Άρα ήταν. Οι ανώτατοι δικαστές και τις δύο, και τη Super League και το δευτεροβάθμιο της ΕΠΟ, χωρίς να δικάσουν την ουσία της υπόθεσης, την υιοθέτησαν και την κάνουν δεσμευτική. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Έλα, πες αυτό που θες. Να μιλήσω όμως, δεν έχει κατάσταση αυτή. Άμα είναι να μιλάω εγώ και να μην παίρνω τηλέφωνο, δηλαδή. Έλα, πες. Κάτσε ρε φίλε, είπες κάτι. Να μιλάς και πρέπει να απαντάμε εμείς, δηλαδή. Μα προσπαθώ να μιλήσω και μιλάς από πάνω μου. Έλα, πάμε Γιώργο. Πάμε. Σου θέτω ένα ερώτημα. Γι' αυτό φίλε μου πας στο ΚΑΣ, μακάρι άμα είσαι... Αυτό λέμε. Να αφοβείς, αλλά εντάξει, εκεί τώρα δεν είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι θα κάνει δηλαδή, ο Θεοδωρίνης, θα πάρει τηλέφωνο, επειδή είμαι Ολυμπιακός, καταδικάσε τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, δηλαδή, βλέπουμε φαντάσματα. Είναι ένα αθλητικό, το ανώτατο αθλητικό δικαστήριο, έχει δικάσει δεκάδες υποθέσεις. Αν είναι ένοχος ο ΠΑΟΚ, θα την πληρώσει. Αν είναι αθώος, θα αφοβεί και θα επιστραφούν βαθμοί. Δηλαδή, εντάξει, εγώ στην Ελλάδα που μου λες, να το δεχτώ, ρε φίλε, OK, αβαντάρουν αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό που είναι η κυβέρνησή του Νέα Δημοκρατία. Γνωστό αυτό. Κανείς δεν το αμφισβητεί ακόμα και ένας υγιώς σκεπτόμενος Ολυμπιακός το δέχεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι κρυφό. Αλλά δηλαδή τώρα στο ΚΑΣ, δηλαδή πιστεύω ότι ρε φίλε, εντάξει, μην βλέπουμε τώρα φαντάσματα. Έτσι. Θα μετρήσω τα στοιχεία, αν είναι αυτό. Ναι, καλό είναι όμως, να κάνουμε μια ανασκόπηση πώς πήγε η υπόθεση στο ΚΑΣ. Να τα θυμάται λίγο ο κόσμος, γιατί εύκολα ξεχνάει. Να σου πω και πάλι λαϊκά. Να σου πω και λαϊκά. Μπορεί να πάει και ο πρόεδρός σου που δεν το υιοθετώ αυτό που λέω, έτσι. Εφόσον το ΚΑΣ είναι... Okay, μπορεί να πει και ο Θεοδωρίδης ότι σώσε τον Ολυμπιακό και ρίξει τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να πάει και οποιοσδήποτε, ξέρω εγώ, πρόεδρος οποιασδήποτε ομάδας, για να μην το εντάξει, μην το κάνω έτσι. Πάρτε 10 εκατομμύρια και θόρτε με. Δηλαδή δεν είναι λογική αυτό. Πιστεύω το ΚΑΣ θα δικάσει. Αν είναι σε τόσο υψηλό βαθμό δεν δέχονται τέτοιο. Γιατί και ο Άρης θα πάει και μπορεί να καταδικαστεί παρότι έχει δίκιο, έτσι. Δεν υπάρχει τέτοιο. Τώρα για τον Γεωργίου κάτι άλλο, παιδιά. Ναι. Εγώ προσωπικά είμαι στη λίγο στη γραμμή του Πάσου. Ότι δεν του έχω και πολύ εμπιστοσύνη, ρε φίλε. Είναι με την πλάτα, λέει κάποια πράγματα απειπεράτα. Αλλά έχει εκτεθεί πάρα πολλές φορές. Σκαλίζει θέματα, τα αφήνει στη μέση. Εντάξει. Όχι, okay, καλό είναι να τον ακούς, ξέρει από μπάλα. Φίλε, Γιώργο, για να το κλείσουμε, άλλο εκτίμηση, άλλο να πω ο Τάδε, βλέπω έναν παίκτη, σαν δημοσιογράφος, και να πω ο Έλσνερ, γιατί τον μου ήρθε του Άριας. Δεν μου αρέσει, δεν είναι καλός παίκτης, και να βγει παικταράς, αυτό είναι εκτίμηση. Σε αυτό
Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν τον είδα καλά, δεν εκτίμησα τις ικανότητες. Άλλο αυτό και άλλο να παίρνεις θέση ότι είναι έτσι ένα πράγμα, θα γίνει αυτό 100% και να μη δικαιώνεσαι. Είναι άλλο εκτίμηση, έτσι, και άλλο η θέση. Εντάξει, ναι, δεν είναι λίγο ντεμή για τον Γεωργίου. Εντάξει, το σέβομαι την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια. Έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές φιλάθρων, οπαδών και με την πορεία του γενικότερα, αλλά εντάξει, δεν του έχω και τρελή εμπιστοσύνη. Τα είπαμε, Γιώργη, να σε ευχαριστήσουμε και συμφωνώ και εγώ αυτά που είπες με το όσον αφορά το ΚΑΣ. Έτσι είναι. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα, φίλε, εσύ είσαι. Εγώ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έντι. Έντι, hello. Hello, Έντι. Τι. Τι πάω, άρχοντας της χώρας είναι ο Παύλε, τι θέσαι. Αυτό σε είπε, τι. Αυτό είπα, βρε κατσικό. Τώρα ποιος θα πάρει, ρε, Έντι, το κύπελο ποιος θα πάρει, έναν πες μας. Ποιος. Εγώ, δεν. Ο Πάου θα το πάρει. Ο Πάου θα το πάρει. Ο Πάου κάνει. 8 στο μονό Στρασβέγγα. Αυτό μου μείνει με. Καλά, ακόμη 8 δεν είναι εδώ. Τελείω. Με βουάριο το λέει αυτό. 8 στο μονό, ρε, εσύ. Δεν έχει αλλάξει η απόδοση, θα μα τρελάνει. Δύο μέρε πριν το τελικό φτάσαμε πλέον λόγο. Εγώ ήμουν στην πρωτοχρονιά στο Στρασβέγγα. Τώρα πρόσφατα. Δεν μπορεί να πάρει το Κύπρο. It's impossible. Impossible. Mission impossible. Tom Cruise. Μπράβο. Εντάξει. Δεν θα άρεσε. Δεν θα το πάρει ο Παύλος. Έμαθες και το impossible. Πώς το είπε, impossible. Impossible. Καλά στην Αμερική, δεν ξέρει. Αμερικάνο. Τον άντριο, τον άντριο. Ποια Αμερική είσαι, ρε βλάχο. Σε ρωτήσανε ποια είναι η πρωτεύουσα να πούμε της Ελλάδος και είπες ο Όλυμπος. Αληθεύει αυτό, έντε. Μεγάλε. Πώς το παρέχει. Λειτουργεί με χρονοκαθυστέρηση. Με χρονοκαθυστέρηση λειτουργεί. Για αυτό παίρνω τηλέφωνο. Για να δημοκρατίζουν οι Έλληνες. Γιατί εδώ δεν με κολλαπτρίζουν. Δεν έχουμε. Γι' αυτό σε παίρνω. Μη στεναχωριέσαι, έντε. Δεν το παίρνει ο ΠΑΟΚ το κύπελο. Μη στεναχωριέσαι. Τι. Άκου να σου πω. Πέθανε ο Διπλανός, μωρέ. Ολυμπιακάκιας από τον κορονοϊό. Γείτονας. Από κορονοϊό. Νέα Υόρκη είπαμε είσαι, έτσι. Ναι, πάρε φίλε. Τι να πούμε. Στο Μπρόγκ. Κρίμα, κρίμα. Ο Βασίλη. Πώς είναι τα πράγματα τώρα εκεί, Νέα Υόρκη. Ηρέμησαν λίγο τα πράγματα, Αντρέα. Όχι τίποτα, δεν βγαίνει κανένας τίποτα, ούτε ανοίγουν τίποτα. Ξέρεις τι γίνεται τώρα. Άκου τα Σούλη και Ζάχο. Ακούμε. Εδώ δεν θέλει να πάει κανένας για δουλειά. Ξέρεις γιατί. Κορόιδο είναι. 600 την εβδομάδα τους δίνει ο Τραμπ. Τραμπίδες. 600 εκτός από το Ταμείο Ενεργείας. Plus και insurance, έτσι. 600 την εβδομάδα. Αυτά είναι. 600 ώρα την εβδομάδα και εκτός το Ταμείο Ενεργείας που παίρνει. Αυτά. Δεν ξέρω εγώ είδα στις παραλίες γεμάτες, παραλίες γεμάτες εκεί Καλιφόρνια, Μαϊάμι και τα λοιπά. Και μέσα στις πισίνες κάνουν πάρτι να πούμε 100 άτομα γύρω από τον παράγοντα. Γιατί έξω από τα μπαρ, έξω από τα μπαρ. Για την Καλιφόρνια ήμασταν, για την Καλιφόρνια ήμασταν, να γεννηθούμε. Για εκεί είμαστε. Στην Καλιφόρνια, Νέα Υόρκη, 600 τη βδομάδα. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Και δεν πάει κανένα δουλειά. Άντε ρε, να σε δω, Παοκάρα εδώ το ΠΑΟΚ TV, Παοκάρα. Τι ΠΑΟΚ TV. Αργανάρα, τι έγινε, Αργανάρα. Και οι πελούχοι είμαστε, περιμένουμε να περάσουν οι μέρες, να το σηκώσουμε. Είμαστε και οι πελούχοι. Απλά δεν το ξέρουμε ακόμη. Λοιπόν. Πάνε παίξε. Τι έγινε με τον κύριο Ζαγόρα. Τι να γίνει. Πάλι με τον Ζαγόρα τα άβαλες, τι έγινε. Χωρίς αυτόν δεν μπορείς. Δεν μπορώ να τον πάρω τηλέφωνο γιατί είναι στο σπίτι. Βάλε ένα Viber, ρε άνθρωπε. Στην Αμερική ζεις και δεν ξέρεις το Viber. Θα μας τρελάνεις. Είχαμε και Viber και στην Ελλάδα, ρε. Στην Αμερική είσαι 35 χρόνια. Ποια Ελλάδα, 35 χρόνια, 40 είσαι. Δεν ξέρεις το Viber. Δεν ξέρω. Εφαρμογή είναι. Το περνάς ένα δευτερόλεπτο, παίρνεις το τηλέφωνο και βγαίνεις κατευθείαν. Τζάμπα κιόλα. Δεν το ξέρω, ρε πάντα. Καλά, γιο δεν έχεις, κόρη δεν έχεις. Ναι. Τι κάνει. Λένε, με παίρνει το Viber. Εγώ δεν ξέρω. Παίρνει το. Πώς σε παίρνει το Viber αφού δεν έχεις. Σιζάχο. Ναι. Αυτός με παίρνει. Παίρνει. Αυτή που τη βρήκα μετά από τις εκπομπές. Πώς σε παίρνει το. Ο Ανδρέας πέρσι ανακάλυψε ότι υπάρχει κουακόλα. Καλά ρε. Καλά ρε. Ρε, τι θα μας τρελάνεις. Μας λες δεν έχεις Viber και μας λες η ξαδέλφη σε παίρνει το Viber. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Αυτή που τη βρήκα μετά από
ποτέ μέσα στα χρόνια. Αφού δεν έχεις Viper, πώς σε παίρνεις το Viper? Ναι, δεν βγάζω, δεν βγάζω άκρη. Νινένα, δεν βγάζω άκρη. 37 χρόνια πήρες το Viper. Με πήρες το Viper, λέει πάλι. Ναι, τρελός. Καλά ρε. Τώρα δεν μας είπες, ρε άνθρωπο, ότι δεν έχεις Viper. Τώρα δεν μας είπες. Δεν μπαίνω στο Ζαγόρα, λες, δεν έχω Viper. Ναι, η ξαδέρφη μου, ναι, η Νέλη, ναι, αυτή που τη βρήκα στην εκπομπή, ναι, πήρε λέει στο Viber και εγώ τη λέω, δεν μπορώ να σε πάρω. Πώς να πάρει, αφού δεν το έχεις ρε άνθρωπε, πώς να σε πάρει, δεν έχεις περασμένη την εφαρμογή. Δεν παίρνει, τι μιλάω. Α, είναι τρελός, είναι τρελός. Να μην πληρώνεις, λέει, να μην πληρώνεις, μου λέει. Είναι τρελός, ε. Ρε εσύ, θα μας τρελάνεις, ρε, είναι βραδιάτικα. Δεν μπορείς να πάρεις το Ζαγόρα, δεν λες, δεν έχω Viber και παίρνεις και μιλάς με την ξαδέλφη σε Viber. Α, σε κλείσω, τελείωσε. Σε κλείνω. Νο, η ξαδέλφη με παίρνει. Μα είναι τρελός. Είναι τρελός. Ρε εσύ. Η ξαδέλφη με παίρνει. Κάτσε να πιάσω ώρα, να το κόψει λίγο αυτό ο Χρήστος αύριο. Να το δώσει στο Ζαγόρα. Viber. Ωραίος. Έγινε έντι. Ναι, τι δεν ξέρω. Γεια σου. Να σε καλά. Είναι ο μόνος, είναι ο μόνος που δεν μπορεί να πάρει στο Ζαγόρα γιατί δεν έχει Viber, αλλά μιλάει με την ξαδέλφη του στο Viber. Είναι τρομερός. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ φίλε μου, το όνομά σου. Καλησπέρα. Α, εκ Νέα Σμύρνη, τι κάνεις? Έλα, ο Ηρακλής. Γεια σου, Ερακλή. Έλα, αρχιέ. Είναι το πεντάλεπτο σουρεαλιστικό διάστημα. Είναι φοβερό. Να τα πούμε κι εμείς. Είναι φοβερό ο Έντι. Αγαπάμε. Ωραίος. Αγαπάμε, Έντι. Αγαπάμε. Να σου πω, Ρεζάχο, τι είπε ο Γεωργίου ότι θα δικαιωθείτε στο ΚΑΣ. Εκτίμηση κάνει. Εκτίμησε ότι θα δικαιωθείτε στο ΚΑΣ. Ναι. Θα σε στεναχωρέσω, αλλά περιμένει το αντίθετο. Άκουσε με, εγώ πρόσεξε πριν το διαβάσω. Είπα είτε θετικό είτε αρνητικό, δεν σημαίνει ότι είναι σωστό, έτσι. Πριν το διαβάσω, γιατί δεν ανοίγει το link εδώ. Έχουμε μεγαλώσει με τον Γεώργιο εδώ στην Αθήνα. Εγώ τον άκουγα να φανταστεί τότε που έδινα πανελλήνιες. Ξανά λίγο, γιατί δεν μπορούμε. Είδε το όνομα, θυμόμα, αλλά δεν θυμάμαι ηλικία. Ξαναπες μου λίγο, αν θέλει. Ηλικία? Ναι. Σαν τη δική σου. Σαν τη δική μου, άρα ναι, γιατί είπε μεγαλώσαμε. Και εντάξει, όντως. Όχι, ναι, μεγαλώσαμε τον Γεωργίου, εγώ τον άκουγα όταν έδινα πανελλήνιες. Τα διάβαζα. Ναι, ναι. Στα καφενεία εκεί που έκανε. Τώρα είναι ένα τύπο τη πιάτσα. Ένας τύπος της πιάτσας. Είναι, όντως, αυτό δεδομένο. Όμως, είναι αυτός που την 15 ετία του κόκαλη που το αίμα έτρεχε με τους κουβάδες. Θυμάστε, έλεγε, δεν ξέρω αν τον παρακολουθούσε. Παρακολουθούσε, αλλά πού να θυμάμαι, ναι, τώρα. Ναι, έλεγε, μη μου μιλάτε για διαιτησία, μιλάτε μου για μπάλα. Ναι, το έλεγε αυτό. Γενικά το λέει αυτό. Και εδώ και δύο χρόνια ασχολείται με εκπομπή παρά εκπομπή με τα κόζια που αλλάξανε, που τα πήρε ο ΠΑΟΚ, που δεν τα πήρε ο Ολυμπιακός, θα τα ξαναπάρει ο Ολυμπιακός. Κατάλαβε. Περιγράφει ότι είναι φιλοολυμπιακός, εντάξει. Δεν ξέρω αν είναι φιλολυμπιακός. Και μάλιστα όταν γινόντουσαν οι σφαγές της Αρκούδας τότε με τα περίφημα παιχνίδια, με ζωγράφους, με τάκολα, με ποντίκηδες και αυτά κλπ. Ξέρεις τι έλεγε? Ρε παιδιά, όποιος έχει τη δύναμη δεν την κράτη, δεν την βάζει το σιρτάρι. Αυτό το θυμάμαι. Και είναι σωστό. Μπράβο. Αυτό το θυμάμαι πολύ καλά την έκφραση. Δηλαδή, έκανε ότι πιο εύθεπτο το φαινόμενο κόκαλη στον κόσμο. Και εγώ, εγώ τη λέω αυτή την έκφραση και είναι, γιατί είναι σωστή, έτσι. Όποιος έχει τη δύναμη στην Ελλάδα. Και εσύ, άμα την είχες, δεν θα την έκρυβες. Έτσι, δεν είσαι δημοσιογράφος, γι' αυτό παίρνω και τηλέφωνο. Γιατί σωστό δεν αυτό. Δημοσιογράφος. Σωστό αυτό που λες. Αυτό σωστό. Δημοσιογραφία, έλεγε ο Τζορτζ Όργουελ, είναι να λες πάντα αυτά που ενοχλούν και φέρνουν σε δύσκολη θέση τους ισχυρούς. Πολύ τα σωστό υπόλοιπα, αυτό. Έλεγε, είναι δημόσιες σχέσεις. Πολύ μεγάλη σωστό είναι αυτό. Αυτή. Πολύ σωστό είναι αυτό. Γι' αυτό το έλεγε αυτό ο Τζορτζ. Ο Τζορτζ Όργουελ. Γι' αυτό, φίλε, πώς λεγόταν αυτός ο δημοσιογράφος στο CNN με τα γυαλιά, ο αδυνατός, που ήταν ο Λάρι Κίνγκ. Γι' αυτό, φίλε, αν έχεις παρακολουθήσει τη συνέντευξη του Λάρι Κίνγκ, γενικά που, ας πούμε, τον ξετίναζε τον απέναντί του. Και έχει απόλυτο δίκιο αυτό. Όχι, πολλοί δημοσιογράφοι και του BBC είναι έτσι, Ζάχο. Έτσι, αυτό είναι που λες. Δηλαδή να κάνεις ερωτήσεις, ναι, που θα φέρουν σε δύσκολη θέση τον άλλο. Και στο πολιτικό και στο αθλητικό ρεπορτάζ είναι άστα. Δημόσιες σχέσεις μόνο. Ηρακλή! Έλα. Αραούχο Ολιβέιρα επέστρεψε να προπονήσει, λέει, κανονικά. Να σου πω τώρα, κοίτα να δεις, τρέχει τον κορονοϊό και αυτά οι δύο που έχουν γίνει, δεν πολύ ασχολούνται. Χελάει η Αντεβουσίτσα. Ηρακλή, άκουσα, σου είπε αυτό και εγώ από κάτω αποκρυπτογραφώ αυτό που σου είπε ο Τάσος. Άκου τώρα, σου είπα. Είναι πάρα πολύ μυστήριο το παιχνίδι. Άκουσε με, αυτό που σου είπε και τώρα το τι εννοούσε από κάτω. Ηρακλή,
Θα παίξουν με τον Άρη ο Αραούχο και ο άλλος, έτσι. Μα τώρα το Άρη. Κάτσε, δηλαδή, πήρε ο άνθρωπος είναι αξίς μας. Παίρνει από την Αθήνα, να μην πούμε δύο νέα για την ομάδα του. Τα ξέρω, αλλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι, το Αραούχο τώρα δεν έχει από τότε που... Τα ξέρεις, αλλά τα λέω, ρε φίλε. Καλώς ήταν πρόπερση που ήταν που πήρε, που καθάρισε μόνο τον Ολυμπιακό σε δύο παιχνίδια. Πει το φοβερό αυτό. Λοιπόν, σου έχω νέα, Ηρακλή. Θα πεις εκεί, τους συνοπαδούς σου. Θα πεις εκεί τον Τίγρη. Έχω τσακωθεί με τους μισούς, άσε με. Εντάξει, θα πεις εκεί τον Τίγρη, ο Χατάκη, πώς το λέει ο Τάσος, θα έρθείτε, θα σας δώσουμε και φοντάν εδώ. Έχουμε πανοράματος γλυκάκια. Θα χειροκροτήσουμε και θα έχει κόσμο απ' έξω, να ξέρεις. Είναι πολύ μυστήριο αυτό το παιχνίδι, Ζάκη. Είναι, όντως. Θα χάσετε μισό μηδέν. Νομίζω ότι θα είναι πολλά με λίγα, είτε από τον Άρη είτε από την ΑΕΚ. Α, εννοείς ότι κάποιος από τους δύο θα κερδίσει εύκολα. Θα κερδίσει άνετα, θα δηλαδή περάσει θα εύκολα, φανεί από το πρώτο 20 λεπτό αυτό. Πιθανό, λόγω και της... Δεν το βλέπω να πηγαίνει στο 1-0, 1-1, στον Μπουνιές Κλωτσές, δηλαδή. Δεν το βλέπεις. Δεν το βλέπω έτσι. Αυτό μπορεί να γίνει άμα μπει ένα γρήγορο γκολ. Εντάξει, θα δούμε τώρα και τις ομάδες πώς θα είναι, βέβαια, τις πρώτες αγωνιστικές, έτσι. Για το πρώτο παιχνίδι, εγώ δεν είμαι καθόλου ενάντια στους τσαμπουκάδες. Όμως, όταν γίνονται τσαμπουκάδες, όταν πρέπει και εναντίον αυτού που πρέπει. Κατάλαβα τελείως. Δεν ξέρω αν με καταλάβαινε. Καμιά χαρά σε κατάλαβα. Αυτό το πράγμα που έγινε, που προφανώς έγινε γιατί το έγραψε και ο Πορτογάλος διαιτητής στο φιλοαγώνο, που δεν έχει αυτός κανένα συμφέρον, ας πούμε. Εντάξει. Αυτό που έγινε, κατά τη γνώμη μου, είναι χυδαίο. Γιατί πας και κάνεις τσαμπουκά να πάρεις το παιχνίδι από μια ομάδα που είναι πιο αδύναμη από σένα. Καλά, έχει ανέβει από τη δεύτερη εθνική και προσπαθεί να ορθοποδήσει. Έρχεται μέσα στην Αθήνα, παίζει ωραία, το χτυπάει το παιχνίδι. Εντάξει. Και εσύ πας να κάνεις Ολυμπιακά και γάβρικα σχέδια για να πάρεις το παιχνίδι με τσαμπουκάδες στα αποδυτήρια. Το απαράδεκτο. Στο πρώτο ημίχρονο, βέβαια, Ηρακλή, για να τα λέμε, στο πρώτο ημίχρονο, βέβαια, αγωνιστικά, έτσι, η ΑΕΚ ήταν πολύ καλή. Μπορεί να ήταν, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και καλύτερη ΑΕΚ. Μπορεί να ήταν και καλύτερη φετινή ΑΕΚ, έτσι. Μπορεί να ήταν και 3-0, δεν ξέρω. Εγώ το λέω. Μα εγώ το λέω. Λόγω τύχης, λόγω ανεκτήματος, ήταν αμφίροπη. Ήταν, ρε παιδιά, και τύχη πέσει στο ποδοσφαίρο. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αν πούμε 5-0 από το πρώτο να πεις εντάξει, αέρα πατέρα. Τι να κάνουμε. Δεν μπορείς να μπαίνεις να κάνεις τσαμπουκά στα πόδια. Και πολύ εύκολα τώρα στο πέναλτι εκεί να το δεις. Ποιο? Πολύ εύκολα τώρα στο πέναλτι. Να γραφτεί. Να γραφτεί. Να γραφτεί. Να έχει όρεξη μεγάλη, ρε φίλε. Πώς να το πω, δηλαδή. Με κάνεις και αισθάνομαι άσχημα. Εγώ να δεις. Δεν το πίστευα. Δεν το πίστευα, σου λέω. Βάλ το replay, λέει τι πέναλτι. Να σου πω τώρα. Για πες ότι... Όχι, να είστε καλά. Και αν το τελικός είναι Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ποιος θέλουμε να το... Εγώ... Αν ο τελικός είναι Ολυμπιακός ΑΕΚ. Αν ο Ολυμπιακός ΑΕΚ, αδιάφορος τελικός για μένα. Εντάξει, από... ναι. Δεν θα το δω καν, όντως, όπως λέω, Τάσο. Ή πρόσεξε, μόνο στοιχηματικά. Μόνο στοιχηματικά μπορεί να το δω, για αυτή την περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσει ΑΕΚ άμα πάρει τον Ολυμπιακό στο τελικό. Ναι, και την τελευταία φορά που το πήραμε τον Ολυμπιακό ήταν, έτσι, πριν τα μάτς με τον ΠΑΟΚ. Ωραία, ωραία, φίλε μου. Να σε καλά. Να σε καλά και τα λέμε. Να σε καλά, να σε ακούμε, έτσι, έτσι. Να σε καλά. Στον τελευταίο φίλο, γι' αυτό το ημέρο. Πάω κάκι είναι ο τελικός και φέτος, να ξέρετε. Ναι. Εγώ λέω... Το... υπάρχει ένα στοίχημα στην Ευρώπη, σε μια στοιχηματική εταιρεία, δεν θυμάμαι πού, που λέει αν θα βγει τέταρτη συνεχόμενη φορά το τελικός ΠΑΟ ΚΑΕΚ, έχει ποσοστό πάνω από 9 απόδοση, 10. Α, πότε δεν θα μπορώ να θυμηθώ την εταιρεία, εντάξει, να το βρω, να το δεις. Εντάξει. Θα το βρω και θα το δείξω. Okay. Έλα, φίλε μου. Ναι. Έλα, φίλε, εσύ είσαι. Ποιος, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Τάσο. Έλα, καλησπέρα. Φίλε, εσύ στον αέρα. Ένα λεπτό, φίλε μου, δεν ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι διακοπτόμενος. Δεν ξέρω, hands free μιλάς? Ναι, μιλάω με hands free, γάνω ο Τζόνις. Άμα μπορείς, δεν ξέρω, οδηγείς, δεν ξέρω, κάπως ακούγεται έτσι περίεργα, άμα... Αν μπορείς, βγάλ' το για να σε ακούμε, αδερφέ. Τώρα ναι, έλα, σε ακούμε. Λέω Δημήτρη, το ξέρω που άκουσες από Αυστρία τηλεφωνώ. Έλα Δημήτρη. Ο Δημήτρης από Αυστρία, Ναι, έλα ρε Δημήτρη. Που είχαμε την Παρασκευή, είσαι ο φίλος που είχαμε την Παρασκευή με τον κύριο Βασίλη τη διαφωνία, έτσι. Για τη μάχη, για τη μάχη της Κρήτης, το τελευταίο μισάωρο, ενδιαφέρον. Είχαμε διαφορετικές απόψεις. Ωραία, εντάξει. Άμα ακούει ο κύριος Βασίλης και θέλει να πάρει, θα ήταν καλό να κάνουμε έτσι. Αλλά για τη μάχη της Κρήτης μάλωσατε, μάλωσε και το ΠΑΟΚΑΡΙΣ. Φίλε, μετά το 10.30 είχαμε μισή ώρα. Δεν τους είχαμε βέβαια μαζί σε εκείνο, έτσι, να είναι στον αέρα την ίδια στιγμή. Ο Δημήτρης με τον κύριο Βασίλη για τη μάχη της Κρήτης το τελευταίο μισάωρο. Δημήτρη, πρώτη φορά σε ακούω, νομίζω, έτσι.
έχουμε ξαναμιλήσει άλλη μια φορά. Ναι, ναι, άλλη μια φορά έχει πάει πιο παλιά. Πόσο είναι η ηλικία σου, αν θέλεις, Δημήτρη? Εγώ είμαι 36 χρονών, πολιτικό μηχανικό. 36, μια χαρά είσαι. Ωραία, Δημήτρη, σε ακούμε. Α, θέλει ο κύριος Βασίλης να πάρει και να παρέμβει, εδώ είμαστε. Έλα, σε ακούμε, Δημήτρη. Λοιπόν, τώρα σήμερα άκουσα στην αρχή το φίλο του Ολυμπιακού. Τον Πασχάλη, σε εξάτσε, έτσι. 44 πρωταθλήματα, λέει. Μπορείς να πεις πολλά, αλλά θέλω ένα μόνο να πω. Μετράει και αυτό της Ριζούπολης. Το μετράει, δηλαδή, χαίρεται, είναι περήφανος. Το μετράει, λέει, μετράει, βέβαια, μετράει, όλα, μετράει, όλα, όλα μετράνε. Καλός ή κακός μετράνε όλα. Όλα μετράνε, Και το κύριο με το χέρι του Μανιάτη, με την Τρίπολη. Ήρθε πρόβλημα στην Τούμπα και έκανε το νεκρό για μια κορδέλα και έρχεται και περιφανεύει, ας πούμε, και για το πρωτάθλημα της Ριζούπολης. Να βγει ο Πασχάλης. Μπορείς να πεις πολλά, αλλά χάνεις τον χρόνο από ένα σημείο και μετά. Έχει χαθεί ο οδηγός. Έχει χαθεί, όλοι σε διακόπτω. Ο οδηγός του Μπαρμπασάβα. Ο οδηγός του Μπαρμπασάβα έχει χαθεί. Να βγει. Εγώ δεν μπορώ να απαντάω για Ολυμπιακούς. Να βγει να απαντήσει ο οδηγός του Μπαρμπασάβα που έχει δύο μήνες να μας πάρει. Με τον κορονοϊό έχει να μας πάρει τηλέφωνο, έτσι. Τσιγκούνησε αυτό. Δεν τσιγκουνεύεται. Το παιδιά από τη Γερμανία και ένα τηλέφωνο δεν παίρνει. Θα πάρει, θα πάρει. Έλα, ρε Δημήτρη. Έλα, σ' ακούμε. Παρατηρώ τώρα όμως και τώρα από την πλευρά φιλάθλου του Ολυμπιακού πολύ μεγάλη αγάπη για τον Άρη. Ευχήθηκε τελικό, λέει, Ολυμπιακός Άρης. Λογικό. Ο Πασχάλης είναι και Ολυμπιακός, είναι και Άρης, λέει. Είναι, αφού λέει και Ολυμπιακός και Άρης. Είναι και Ολυμπιακός και Άρης. Πολλές αγάπης τελευταία, ρε, τι να πω. Αυτό είναι, Δημήτρη, είμαστε τα αντιπαλωδές. Και οπαδική ανομαλία. Δεν ξέρω, εντάξει, όπως εσάς. Συγγνώμη, δηλαδή, εσύ θα μπορούσες να ήσουν και ΠΑΟ και Άρης. Δεν είναι, σου λέει συμπαθία. Σιγά μην είναι. Είπε. Αυτό... είπε γίνεται, ένα λεπτό. Είπε Ολυμπιακός Άρης. Άμα παίξει, θέλω Ολυμπιακός. Double είπε, θέλω να κάνω. Ωραία. Εσύ εκτός από τον Άρη, ποια συμπαθία. Μάντζεστερ. Είπε, θέλω την άλλη αγαπημένη μου ομάδα, λέει τον Άρη. Νομίζω κάτι έλεγε ότι έχει παίξει στον Άρη. Μικρός κάτι είχε κάνει. Δεν το θυμάμαι και καλά. Βγαίνει και ο Κυρσάβας, κάνει τη σειρά για τον Άρη. Βγαίνει και ο πρόεδρος, λέει, στο κανάλι του. Το άλλο Προέδρου, μόνο Ολυμπιακός και Άρης αδικούνται. Πολλές αγάπες. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Το είπε όντως. Εντάξει, δικά σου θέματα. Α, και το άλλο που θέλω να πω, με επιτρέπει το Νίκος, έτσι. Βέβαια, αυτό έλεγε πέρασε. Τι είμαστε, είμαστε μεγάλοι. Εντάξει, τώρα από σένα το καταλαβαίνω, γιατί ο παδός έχει μια ιδιαίτερη αγάπη, μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τον Άρη. Αλλά επειδή το ακούω συνέχεια από αθλητές και από δημοσιογράφους και τα λοιπά που έπρεπε να είναι αντικειμενικοί. Για πες. Η δικαίωση για τον Άρη ποια είναι, να μείνουν απλήρωτοι οι υπάλληλοι του? Αυτό θεωρείται δικαίωση? Όχι, βέβαια, είπαμε. Υπάρχει μια άλλη ΠΑΕ η οποία από εκεί μπορούν να διεκδικήσουν τα λεφτά τους. Έχει περιουσιακά στοιχεία, έτσι γίνεται. Το νόμο ακολουθήσαμε. Δεν κάναμε κάτι παράνομο. Ακολουθήσαμε τον νόμο και τιμωρηθήκαμε για αυτό το πράγμα, έτσι. Υπήρχε μια ποινή για αυτό το πράγμα. Δεν ήταν ανέμακτο όλο αυτό. Έτσι, και για να ξαναπώ άλλη μία φορά, εκείνη την περίοδο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν βέβαια πρόεδρος. Άμα θα με βοηθήσει ένας φίλος, παρακαλώ πολύ. Ένας από τους δύο. Λογικά ήταν ο κύριος Σκόρδας. Κάλεσε η τότε διοίκηση όλους τους παίκτες, ανάλογα με τα συμβόλαιά τους, λοιπόν, να τους δώσει ένα ποσό, έτσι. Ανάλογα, το μεγαλύτερο συμβόλαιο, λιγότερα λεφτά, το μεσαίο λίγο περισσότερα και το μικρό τα περισσότερα. Κανένας τους δεν δέχτηκε. Εκτός μία-δύο, νομίζω ο Κολτσίδας και... Όχι, δεν είναι αυτό, φίλε. Όχι. Περίμενε. Το τέτοιο ήταν δύο τα ζητήματα. Αυτά μπορώ να σας δώσω, αλλιώς πέφτω. Κλείνει το μαγαζί και φτωχεύει και δεν και δε θα πει. Αυτό λέω. Ήταν, γι' αυτό σου είπα, ήταν από το 30-50% ανάλογα με το συμβόλαιο. Τίποτα, ρε φίλε, ούτε τα μισά. Το τίποτα, από το να μην πάρει τίποτα. Από το να μην πάρει τίποτα. Δεν θα πάρει τίποτα. Ποιο θα πάρει, δεν μπορούν να δικαιωθούν. Εδώ πέρα τελειώσει για τους Έλληνες παίκτες. Έχει τελειώσει εδώ πέρα. Δεν υπάρχει. Αυτοί δεν έχουν σχέση με αυτό το πράγμα. Εγώ λέω για τους Έλληνες παίκτες εδώ πέρα. Νομίζω έχουν πάει στην UEFA, οπότε θα δικαιωθούν. Γιατί δεν θα αναγνωρίζουν. Δεν υπάρχει, φίλε, δυστυχώς. Δεν υπάρχει. Αυτό θα το δούμε αυτό. Δεν χρειάζεται να λέμε τώρα τι θα γίνει. Όντως. Πάντως, εσύ αν είχες ένα συμβόλαιο σε μια εταιρεία. Εργότερη εταιρεία και σου έλεγε το χέβο, δώσουν τα 20%.
Είχε δικαίωμα να διεκδικήσει και το 100%. Δεν θα το έκανε. Ανάλογα πόσα μέτρινε, φίλε. Ανάλογα πόσα έχω πάρει, πόσα ήταν να πάρω, πόσα μου δίναν, θα τα ζήγιζα όλα. Και αν υπήρχε φόβο να μην πάρω φράγκο. Φυσικά. Προφανώ για να μην δεχτούν να τα πάρω ζάχαρη τα ψίχουλα. Δεν ξέρω αν ήταν ψίχουλα, φίλε μου. Οι δύο τα δέχτηκαν προφανώ. Εντάξει. Πάρουμε τη λογική του. Θέλω, λέω. Είναι προτιμότερο να πάρει, ας πούμε. Άλλο λέω εγώ. Ένα καλό ποσοστό από το να πάρει το λόγο. Δηλαδή, δεν θα πάρουν τίποτα όμω. Δεν θα πάρουν τίποτα. Ένα καλό ποσοστό για μένα θα ήταν, ας πούμε, το 60-65%. Ωραία. Εγώ λέω αυτό το είπα. Αντί για το 60-65-70, ξέρω που μου δώσουν το 30, φυσικά θα πάρουν. Εγώ αυτό που το είπα δεν είπα ότι θα ήταν καλό να τα πάρουν. Λέω ότι έγινε μια προσπάθεια. Δεν του είπα ο Άρης, άντε ρε, πηγαίνετε από εδώ, δεν με ενδιαφέρει, κάντε, θα φτωχεύσω. Του κάλεσε πριν να βρεθεί μια λύση. Εντάξει. Κακή τέτοιο να βρεθεί μια λύση. Κάλεσε να δεν βρέθηκε. Δεν βρέθηκε και δεν ήθελε κανένα. Δεν ήμασταν μπροστά. Σωστό αυτό. Δεν ήμασταν μπροστά για να ξέρουμε τι πρόταση έγινε και δεν μάθουμε ποτέ. Το θέμα είναι ότι και το πιο βασικό δεν είναι και μόνο ποδοσφαιριστές. Από ό,τι ακούγεται και υπάλληλοι. Οι άνθρωποι ήταν μεροκαματιάρδες. Αν δεν πέσει ποδοσφαιριστές, φέρνουν και ποδοσφαιριστές. Αυτό δεν το ξέρω. Και το συνδρομητικό δεν έκανε προσφορά στον ΠΑΟΚ φέτος. Το συνδρομητικό δεν έκανε προσφορά στον ΠΑΟΚ. Πέρσι το καλοκαίρι για τα τηλεοπτικά. Ναι, αυτό που κολλάει τώρα εδώ. Τον έκανε ή δεν τον έκανε. Στην ουσία δεν τον έδιωχνε. Δεν τον έλεγε φύγε από μένα, δεν σε θέλω. Η προσφορά που τον έκανε. Ναι, ήταν μικρότερο το Παναθηναϊκό. Δηλαδή. Εγώ άλλο θέλω να πω. Λίγο εδώ κολλάει. Αυτό, λίγο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για αυτό που λες. Ότι το ότι κάλεσε η ΠΑΕ, ξέρω εγώ, κάποιους παίκτες, δεν σημαίνει ότι τους ικανοποίησε και όλα. Άκου, και για τα μάτια, άκου τώρα, γιατί προφανώς εντάξει δεν τα γνωρίζετε, δεν τα διαβάζετε. Ο ΙΜΠΕ που δικαιώθηκε για 198.000 ευρώ, ναι. Ο ΙΜΠΕ, αυτά τα 198.000 ευρώ ήταν, αν θυμάμαι καλά, είναι για 2 χρόνια συμβόλαιο. Ο ΙΜΠΕ έπαιξε 9 μάτς στον Άρη. Όπως καταλαβαίνεις, έπαιξε 9 μάτς στον Άρη και διεκδίκησε συμβόλαιο 2 χρόνων. Αν αυτό τότε είναι δίκιο, πέστε το μας ότι είναι δίκιο. Δίκιο δεν είναι, είναι δικαίωμά του από τη που είναι υπογεγραμμένο. Όχι, δεν είναι καθόλου δικαίωμά του. Μπορεί να μην είναι ηθικό δεν φαίνεται να είναι, αλλά από τη στιγμή που το δικαιούται βάσει νόμου θα το διεκδικεί. Ωραία, και αφού το δικαιούται και αυτός βάσει νόμου και ο Άρης βάσει νόμου πήγαινε, Δημήτρη. Αλλά προφανώς εκεί δεν σε αρέσει ο νόμος, ενώ στην άλλη περίπτωση του είπε, σου αρέσει ο νόμος. Ποιος νόμος, ρε, ποιος νόμος, ένα λεπτό. Πτωχευτικός κώδικας, ποιο νόμο. Πτωχευτικός κώδικας, ρε φίλε, ποιος νόμος. Για τον Άρη έγινε ο νόμος. Ο πτωχευτικός κώδικας. Ναι, και ποιον έγινε. Όχι, φίλε. Δεν διεκδικεί τίποτα. Άκουσε με. Πτωχευτικός κώδικας. Δεν διεκδικεί τίποτα. Ωραία, οκ. Οκ, ρε Δημήτρη. Έγινε, οκ. Μα μπήκατε μια φορά στο άρθρο 44. Τα πληρώσαμε 44. Τα πληρώσαμε, φίλε, μέχρι τελευταίες δραχμές. Και μέχρι τελευταία δόση. Βέβαια, μέχρι 44 όλοι. Μέχρι και τελευταία δόση. Και τότε, αφού τα πληρώσατε, μετά γιατί ξαναπήκατε. Ξανακάναμε χρέη, φίλε, γιατί δεν είχαμε καλούς διοικούντες. Ξανακάναμε χρέη. Και τι να κάνουμε, δηλαδή. Βγήκε ο Ορφανός με νόμο, σας έδωσε άδειες προπόσους παίκτες για να μην κάνω προσφυγικά. Δεν, ο Άρης δεν όφιλε τίποτα. Φίλε, αν ο κύριος Ορφανός έταξε στους παίκτες τέτοιο να πάει. Όχι, δεν έκανε τίποτα. Αν ο κύριος Ορφανός έταξε. Λεφτά φορολογουμένων είναι υπόλογος. Δεν είχε κανένα τέτοιο. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Δημήτρη, για ποιο λόγο. Γιατί πέσατε. Από την τσέπη του τα έβγαλε ο κύριος Ορφανός. Από την τσέπη του τα έβγαλε. Ποιος του έδωσε τη δικαιοδοσία να το κάνει αυτό το πράγμα. Ποιος. Γι' αυτό είναι καταδικαστέος. Γι' αυτό είναι καταδικαστέος. Ποιο του το δίνει αυτό. Γιατί από το άρθρο 44 μετά πήγατε στο άρθρο 39, μετά πέσατε γάμα εθνική. Γιατί κάναμε κι άλλα, φίλε. Κάναμε κι άλλα, δυστυχώς. Κάθε 2 χρόνια. Τι να κάνουμε, όχι κάθε 2 χρόνια. Όχι κάθε 2 χρόνια. 10 χρόνια υπάρχουν αυτά. Δεν αλλάξει. Τα τελευταία 15 χρόνια στο άρθρο 44. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Περιμένουμε έναν, για μένα περιμένουμε να ήταν παγωμένα και να βρεθεί κάποιο να έρθει να μα τα ξεπαγώσει. Αυτό είναι παλιές θεωρίες. Αυτό ήθελα να πω μόνο ότι εντάξει, από ένα φίλο τον Τουάρα καταλαβαίνω να μιλάει για δικαίωση. Για ποιον λες. Αλλά από δημοσιογράφους. Τι εννοείς. Για σένα. Ας πούμε, όταν λες δικαίωση το καταλαβαίνω. Εντάξει, φίλες, δικαίωση δεν είπα εγώ. Εγώ είπα, δεν είπα τίποτα δικαίωση. Λέω έχουν δικαίωμα ο καθένας με νόμιμο τρόπο και αυτοί που οι ποδοσφαιριστές που οφείλονται να πάνε να διεκδικήσουν με νόμιμο τρόπο, όπως και ο Άρης έχει δικαίωμα να διασφαλίσει και αυτό τα συμφέροντά του. Και ό,τι πει ο νόμος. Έτσι. Όχι όταν ο νόμος λέει τέτοια μας συμφέρει είναι καλός, όταν λέει κατά είναι κακός. Αν πει ο νόμος να πληρωθούν, να πληρωθούν. Σωστά. Ναι, μην τραλαθούμε. Ό,τι πει ο νόμος. Ό,τι πει ο νόμος, βεβαίως. Και το άλλο παράλογο είναι.
Ναι, κλείσε με αυτό όμως, Δημήτρη. Κλείσε με αυτό για να πάμε στο γιο. Κάνατε τη χειμερινή περίοδο, κάνατε και καλά τη μεταγραφή Ντουρμισά στον αγορά. Εντάξει, εγώ δεν το πιστεύω στα πόδια. Και εγώ δεν πίστεψα το 1.200.000 του Βενετίδη, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα, εντάξει. Ένα δις 200 Βενετίδες. Ναι, εντάξει, όντως. Νομίζω ήταν ένα δις, 3 εκατομμύρια. Ένα δις 200 εκατομμύρια. Σαν χθες το θυμάμαι. Ένα δις 200 εκατομμύρια ο Βενετίδης. Πιστεύω Μέση πιο φθηνό. Εγώ θυμάμαι ένα δις. Καλά, 600 εκατομμύρια να δεις που είναι ο Αγαθοκλέος. Ο Αγαθοκλέος ήταν το νούμερο ένα τότε μεταγραφικό. Η ΑΕΚ τον ήθελε, ο Ολυμπιακός τον ήθελε. Ο Αγαθοκλέος. Ο Αγαθοκλέος. Όσο ήταν και ο Κωνσταντινικούλης στον ΠΑΟΚ που το πήρε δύο εκατομμύρια ευρώ. Δύο εκατομμύρια, ναι. Έλα, Δημήτρη, λέγεται. Όσο ήταν και ο Ρέτσος που πήγε 22 εκατομμύρια μεταγραφή στη Γερμανία. Δεν ξέρω, μπορεί να πήγε με τα μισά, δεν ξέρω. Ξέρεις πόσα δις είναι τα 22 εκατομμύρια. 22 εκατομμύρια είναι 7.600. 7.200. Εντάξει, δεν υπάρχουν αυτά. Λοιπόν, οκ. Έγινε, Δημήτρη. Τέλος πάντων, γιατί δεν τελείωσα, αυτό θέλω να πω. Κλείσε με αυτό. Βγαίνει, έρχεται αυτό το φιρμάνιο ότι την UEFA και τα απαγόρευση μεταγραφών, αρχίζεται, βγαίνει ραδιόφωνο, στραβώνει στόματα και η έποψη του Σαββίδη, του Γραμμένου, και μην μας κόψει τη μεταγραφή. Του δικού μας ανθρώπου. Και θα γίνει χαμός, σας κάνει τη μεταγραφή, την επιτρέπει. Τώρα βγαίνετε και λέτε γιατί νόμο, μας επιτρέπει. Γιατί μας επιτρέπει. Συγγνώμη, φίλε, η ΕΠΟ παρανόμησε η ΕΠΟ. Παρανόμησε η ΕΠΟ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι πριν 3 μήνες βγαίνανε στα ραδιόφωνα στα κάγκελα η ΕΠΟ του Σαββίδη και του Μελισανίδη του Γραμμένου και θα μας κόψει τη μεταγραφή του Ντουρμισάη και μην τολμήσει. Δεν το πες καλά, Δημήτρη. Αρχικά εκδόθηκε το δελτίο του Ντουρμισάη. Στη συνέχεια ανακλήθηκε από την Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών και στη συνέχεια το Διοικητικό Δικαστήριο αποφάσισε την επαναεργοποίησή του. Το νόμιμο δηλαδή. Βγήκα στα κάγκελα οι Αργενοί γιατί δεν γίνεται μεταγραφή και τώρα που έγινε και επίκειται τιμωρία. Δεν ήθελα να σου πω τώρα κάτι αυτό τώρα που λέει μας δεν μας ενδιαφέρει. Γραμμένε! Αυτό έπρεπε να ενδιαφέρει την ΕΠΟ γιατί έγινε αιτία να φάει 470.000 ελβετικά φράγκα πρόστιμο. Και γίνεται μέσα στην ΕΠΟ τώρα, τις ανομαλίες σκοτώνονται. Και θα σας πω έχω ρεπορτάζ για το τι πρόκειται να γίνει. Πάντως, για συγκεκριμένη περίπτωση. Βλέπω τώρα λίγο εδώ πέρα το διαφημίζει το Open την εκπομπή το βράδυ του κυρίου... πώς το λένε, του κυρίου Θωμαίδη. Του οπαδού του Άρη. Είναι πραγματικά, τα έχει βγάλει όλα στο φως, ακόμη με την πολυδιοκτησία δεν έχει ασχοληθεί, περίεργο, προφανώς δεν θα το έχει πάρει χαμπάρι. Ακόμη δεν μας έχει στείλει καν στοιχείο. Δεν είχε και σε δύο εκπομπές και μιλούσε για πολυδιοκτησία. Όχι, για την πολυδιοκτησία. Εννοώ να κάνει μια εκπομπή για την πολυδιοκτησία, να μας βγάλει τα στοιχεία που βρίσκει, που κάνει. Είναι ρεπορταζαρέος ο κύριος Θωμαίδης, 30 χρόνια στο κορμί. Και το Θωμαίδη τώρα τι έχω πει. Όχι, ρε. Εντάξει, λέω είναι. Μα βγάζει τα πάντα και μπράβο του 30 χρόνια. Λέω περίεργο που δεν ασχολήθηκε ακόμα αυτό. Όταν θα κάνει ο κύριος Σαλτίδης εκπομπή. Για τη σύσταση συμμορίας που κατηγορείται την κυρία Σπανού Ολυμπιακός, να κάνει και ο Θωμαίδης για την πολιτική. Κύριε Τσαλτίδη, τα ακούτε αύριο πρωί. Να είστε καλά, Δημήτρη. Έγινε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σου, Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Τάσο, μένεις εκεί που είσαι, έτσι. Πάμε στο διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-10. 2-87 και 3-8 θα είναι δικό σας. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54-222. Μένετε πάντοτε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε μετά και το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ, Ράδιο Μαρμίτα. Λίμπερο 107,4, 23-10, 2-87 και 3-8. FM και ενώ το μήνυμά σας στο σχολείο σας 54-222. Έλα, Τάσο. Έχουμε ήδη φίλους στη γραμμή. Ωραία. Να πούμε ότι υπάρχει έρευνα στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πλέον για τις συνθήκες έκδοσης του δελτίου του Ντουρμισάη, την απόβαση διενέργειας ελέγχου για την έκδοση του δελτίου του Φιωρίν Ντουρμισάη αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ με σκοπό την απόδοση ευθυνών. Mm-hmm. Παρά την ποινή απαγόρευση μεταγραφών που είχε επιβληθεί στην ΠΑΕΑΡΙΣ από την FIFA, η ΕΠΟ προχώρησε στην έκδοση δελτίου του Ντουρμισάη. Και αυτή η ενέργεια της επέστειλε το χρηματικό πρόστιμο των 500.000 ευρώ. Πλέον στην Ομοσπονδία σκοπεύουν να διερευνήσουν την υπόθεση και αναζητούν τους υπεύθυνους για να λάβουν έτσι και το βάρος ευθύνης για την έκδοση του συγκεκριμένου δελτίου του ποδοσφαιριστή, το οποίο πέρασε από πολλά κύματα, καθώς αρχικά είχε εκδοθεί, στη συνέχεια ανακλήθηκε από την
Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών και στη συνέχεια το Διοικητικό Δικαστήριο αποφάσισε την επανενεργοποίησή του. Λοιπόν, αυτό λέει το, το ρεπορτάζ, ότι θα γίνει διενέργεια ελέγχου για να δεθούν οι υπεύθυνοι που έκαναν αυτή την κίνηση στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και έφαγε πρόστιμο 500.000 ευρώ. Ωραία. Πάμε στους φίλους. Yeah. Επαναλαμβάνω 23-10-287-3-8. FM Γιάννο, το μήνυμά σας στο σχόλιο σας 54-222. Έλα φίλε, καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Όλα καλά, εσείς? Καλά. Καλά, μπορώ να απαντήσω λίγο στο φίλο από την Αυστρία. Ναι, στον Δημήτρη, ναι. Πες. Ναι, το φίλο από την Αυστρία, γιατί είναι πολύ νέος για να θυμάται. Λοιπόν φίλε, εγώ δημιούργησα χρέη γιατί δεν μου χάρισε κανένας γήπεδο, βλέπε το μπάσκετ, γιατί δεν μου χάρισε κανένας 30 στρέμματα, βλέπε τα στρέμματα στην Τούμπα, γιατί δεν είχα κανένα να μου πληρώνει το ρεύμα και το νερό, γιατί δεν είχα κανέναν υπουργό να μου παγώνει τα χρέη 15 χρόνια και γιατί δεν είχα... Κάτι γιατί χωρίσεις το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο τώρα. Το άνθρωπο 44 που μπήκε δεν ήταν για το μπάσκετ. Αυτό να τελειώσω λίγο. Όχι, να μην τελειώσεις. Ένας. Να το τελειώσω τι θέλεις τώρα. Ο άνθρωπος σου μιλούσε για το ποδόσφαιρο. Εσύ πάρε στο μπάσκετ πας. Να τελειώσω και το τελευταίο. Μα μας είπε για στρέμματα τα οποία ήταν του κυρίου Δεδέου. Μας είπε για το παρατάκι που είναι ιδιόκτητο Power Sports Arena ή δεν έχεις. Και ο άνθρωπος σου μιλούσε για το άνθρωπο 44. Τι δεν καταλαβαίνεις. Και τα 30 στρέμματα στην Τούμπα. Ναι, μην μπλέκεις με τώρα μετά άλλο το ποδόσφαιρο με το μπάσκετ. Να καταλαβαίνεις τι λέει ο ακροατής. Να μην λες τα δικά σου. Για τα 30 στρέμματα στην Τούμπα. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε παρακάτω. Να πάμε και παρακάτω. Ένα θα πω και θα κλείσω. Δεν είχα κανένα. Όχι, δεν πέσα. Να έχουν βάσει αυτά που λες. Λοιπόν, έχουν βάσει. Ναι, έχουν. Αν θα με αφήσεις να μιλήσω. Με λίγο πεθαμένα τα λες όμως. Κανένα δεν αφήνει να μιλήσει όταν δεν σε συμφέρει. Λίγο μπερδεμένα τα λες, σου λέω. Ναι, λοιπόν. Έλα, να πω, ο άνθρωπος σου μένει σε καποδόσφαιρο και εσύ βάζεις μπάσκετ μέσα. Ποιο δεν πήρε, κανένα δεν συμφέρει. Ποιο δεν συμφέρει. Να ξέρεις τι λες. Ήρεμα και ίδια, ήρεμα. Ένας. Άμα δεν ξέρεις τι λες, να μην βγαίνεις στο άλλο. Να κάνεις πρόβα, να κάνεις πρόβα στον καθρέφτη και μετά να βγαίνεις. Ένας. Έλα. Θα κάνεις πρόβα στον καθρέφτη και μετά θα βγαίνεις. Να μάθεις να ακούς. Για να μην γίνεις ρεζίλη. Έλα, Άκη. Να μην γίνεις ρεζίλη, για να το λέω. Ένας. Άκη, τελείωσε αυτό. Τελείωσε αυτό που θες και θα σου απαντήσω τάσο. Ένας. Έλα. Ναι. Πάμε. Και δεν είχα κανέναν υπουργό με κλεμμένα λεφτά από τον ελληνικό, λαό να αγοράζει 10-10.000 στα διαρκείας. Πώς μπήκε στο άνθρωπο 44. Ακούστε σου λέω εγώ. 10.000 διαρκείας. Πώς μπήκε στο άνθρωπο 44, ρε. Λίγο δεν τρέπεστε λίγο. Πόσο βλέπεις και μπήκε στο άνθρωπο 44 και δεν πήγε στο Ταρταράκι για φορά. Με κλεμμένα λεφτά από τον ελληνικό λαό. Με κλεμμένα λεφτά 10-10.000 αδιαρκεία. Άλλοι φάγανε λεφτά από εργαζόμενους. Άκουσες τη σούπα. Όχι, δεν άκουσα. Τα κλεμμένα στον ελληνικό λαό σα στάδινε και αγόραζε διαρκεία. 10-10.000. Ποιος αγόραζε διαρκεία. Ο Τσοχατζόπουλος τι δουλειά έχει με τον ΠΑΟΚ. Ο κόσμος το έχει τύπαρο και εμείς χρυφοκαμάρι, δεν τρέπεσε λίγο. Θα μας απαντήσεις ο Τσοχατζόπουλος τι δουλειά έχει με τον ΠΑΟΚ. Έλα, λοιπόν, θύμισες. Εγώ να μην το θυμίσω. Τι εσύ. Έλα, φιλαράκι, σε είπα να κάνεις πρόβα στον καθρέφτη και μετά θα βγαίνεις. Δεφορμέ είσαι άλλη μια φορά. Δεν σ' αρέσουν αυτά που λέω και θες να πω κι άλλα τέλος που είναι. Όχι, εμένα μου αρέσει η αλήθεια. Εμένα μου αρέσει η αλήθεια και να υπάρχει την πλουρίωση. Εσύ όποτε παίρνεις, έχεις ένα παραλληλισμό, ένα τελείο κατά του ΠΑΟΚ. Κατάλαβες. Κάνε προπόνηση στον καθρέφτη. Έλα και τελείωνε. Στον καθρέφτη και μετά πάρε. Το είπες. Θες την αλήθεια μέρες που είναι. Πες την. Αφού δεν θα μάθει και την αλήθεια λοιπόν, αυτοί που σκοτώσαν το Λαμπράκι το 63 τέτοιες μέρες, ο Εμμανουηλίδης με το ο Εμμανουήλ παιδεραστής και ο Κοτσαμάνης, φορτιέριδες στην Τούμπα τους είχες. Άντε γεια σου ρε Τάσο. Ωραία.
Ωραία, τώρα πήγαμε στο λαμπράκι. Εγώ σαν εκπομπή δεν υιοθετώ. Δεν, υιοθετεί, που... δεν υιοθετούμε και δεν τα γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος έγινε φίλε. Άσο. Πάλι μια φορά και σπαγγίζει ότι είναι κομπλεξικός. Είναι ο πιο κομπλεξικός ακροατής που υπάρχει κατά του ΠΑΟΚ. Εγώ. Το λέω οπαδικά, δεν το λέω για τη ζωή του. Άκουσε με, εγώ σέβομαι. Οπαδικά ο συγκεκριμένος είναι ό,τι πιο κομπλεξικό υπάρχει. Εγώ σέβομαι γιατί. Τάσο, περιμένω από κάτι. Σέβομαι γιατί κάνει. Είναι δυνατόν, ρε φίλε, νεκρούς ανθρώπους να τους λες παιδεραστές. Άντε δεν τρέπεσαι απίθανε. Λοιπόν, να πω, να πω κάτι άλλο. Σου, το μένος σου και ο κομπλεξισμός σου κατά του ΠΑΟΚ σε έχει κάνει παράλογο. Πάνε σε κανένα ψυχίατρο, αγόρι μου, να σε πει. Λοιπόν, όταν... Δεν είσαι καλά εσύ. Εδώ να πω ότι όταν υπάρχει μια αντιπαράθεση, γιατί και εσύ κάνεις το ίδιο, όταν εγώ μιλάω με κάποιον ΠΑΟΚΣΥ. Άλλο να πω. Άλλο να πω. Άλλο θα πω. Τι είναι αυτά, δεν τρέπετε λίγο. Άλλο θα πω. Λέω ότι όταν εγώ. Επειδή, να σου πω κάτι, ακόμα και έτσι να είναι. Επειδή ήταν στα εισιτήρια στον ΠΑΟΚ, τι σημαίνει. Ξέρεις πόσους Αριανούς εγώ ξέρω που κόβανε εισιτήρια στον ΠΑΟΚ, ρε. Άλλο θέλω να πω. Για να καταλάβει λίγο. Θα σου δώσω. Εντάξει, έχει τελείω κατά. Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα. Εδώ να πω ότι. Καταλαβαίνω τον καημό του. Είναι δύσκολο να βλέπει τον ΠΑΟΚ να παίρνει double. Να είναι το αφεντικό της χώρας, να παίρνει τρία συνεχόμενα κύπελα. Ωραία. Να προσπαθεί να βγαίνει στο Champions League και εσύ να προσπαθεί να καθίσει τρία χρόνια στην Αλβανική. Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι άντρες 50 χρόνια. Είναι δύσκολο, άκη μου, σε καταλαβαίνω. Αλλά λίγο λογική, ρε φίλε. Ωραία. Τάσο, εδώ να πούμε λίγο και στον κόσμο έτσι, ότι όταν υπάρχει μια αντιπαράθεση ακροατή με έναν από τους δυο μας, δηλαδή όταν εγώ μιλάω με έναν ΠΑΟΚΣΥ και υπάρχει αντιπαράθεση έτσι. Και μάλιστα όταν ανεβαίνουν και λίγο τέτοιο, δεν εμπλέκεσαι εσύ να το πούμε και το ίδιο δεν κάνω κι εγώ. Το σέβομαι γιατί το κάνεις κι εσύ, δεν εμπλέκομαι κι εγώ. Έτσι. Θέλω ας πούμε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση μεταξύ των δύο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν μετά ας πούμε δεν μπορούμε να πούμε την άποψή μας. Ο Άκης έχει έναν δικό του ξεχωριστό τρόπο. Σε πολλά που λες τα περισσότερα συμφωνώ, αλλά ο τρόπος του πολλές φορές είναι έτσι λίγο πιο επιθετικός, πιο τέτοιο. Μπορούμε να μιλάμε. Είναι, ναι, αλλά αυτό όχι. Στο τελευταίο εντάξει, και εγώ συμφωνώ. Αυτό είναι δηλαδή ό,τι πιο αληθιαστικό υπάρχει. Ό,τι πιο συχαμερό και επαναλαμβάνω πάντα ο τρόπο. Αυτό δείχνει το ποιόν του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ρε φίλε για μένα ποιότητα. Λέω, θα πω στον Άκη, διότι όταν. Είναι ό,τι πιο συχαμερό μπορεί να κάνει να μεγαλώσει και να δεδηλώσει ένα νεκρό άνθρωπο. Ό,τι πιο δειλό και άναδρο υπάρχει που μπορεί να κάνει. Λέω, Άκη, όταν μιλάς ήρεμα και τέτοιο είσαι φοβερός. Να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι. Ο τρόπος πάντα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο όταν μιλάμε, έτσι. Μπορούμε να πούμε τα ίδια πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Εγώ επαναλαμβάνω στα περισσότερα που λες, συμφωνώ. Ο τρόπος δεν είναι πολλές φορές καλός όμως, έτσι. Η δική μου άποψη μπορεί να είναι λάθος. Και επαναλαμβάνω, όταν μιλάνε δύο, να μην μιλάνε ταυτόχρονα. Για να μπορεί να καταλαβαίνει και ο κόσμος, έτσι. Να μιλάει ο ένας, να απαντάει ο άλλος. Να μην μιλάνε και οι δύο ταυτόχρονα. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Να το ο κύριο Βασίλη. Πώ γίνεται αυτό, πάντοτε ο κύριο Βασίλη, όταν υπάρχει μια ένταση, παπ, έρχεται το παυσίπονο. Βέβαια δεν βγήκατε προηγουμένω με, με τον Δημήτρη από την Αυστρία που την Παρασκευή είχαμε έτσι μια αντιμαχία. Τέσσερι ακροατέ πριν τον Δημήτρη ήμουνα. Και τον Δημήτρη άκουσα. Α. Και τώρα τον όταν, το Άκη άκουσα. Όταν, για ένα λεπτό, κύριε Βασίλη, όταν μιλούσε ο Δημήτρη, δεν είχα γραμμή άλλο. Στον αέρα ήσασταν, εγώ δεν είχα γραμμή εδώ. Τώρα πώς ήσασταν στον αέρα. Μα στον αέρα ήμουνα. Πήγε στο διάλειμμα, άκουσε και το διάλειμμα. Α, μετά τις πήρα τις γραμμές, κύριε Βασίλη. Όταν μιλούσε ο Δημήτρης ήταν τελευταίος, δεν είχα γραμμή. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, δεν ξέρω. Εγώ δεν είχα γραμμή. Τον ακούσατε. Όχι, εκπομπή τρεις ακροατές πριν τον Δημήτρη και ωραία, το διάλειμμα και τον. Εντάξει, πάμε κύριε Βασίλη, πάμε. Γρήγορο νουν. Σόφρονο λογισμό και καρδία νύφουσα. Η μία από τις μεγαλύτερες προσευχές του Μεγάλου Βασιλείου αυτή. Και τότε όλες οι συζητήσεις θα γίνονται σε επίπεδο σαλονίου στο σπίτι. Όσο επιθετικός να είναι, το ένα μέρος ή μπορεί και τα δύο όταν συζητάνε. Εδώ δεν παίζει θέση ούτε το παδικό, ούτε φροντισμός. Είναι ευθύνη του καθενός αξιμών. Εάν εγώ με διάκαιμε άσχημα εναντίον του Τάσου ή εναντίον του Ζάχου, τότε θα οξύνω τη συζήτηση. Ο άλλος όμως
θα πρέπει αυτό το πράγμα να το έχει προπονηθεί, να μην ανταποδώσει. Εξάλλου γι' αυτό γιορτάζουμε και τα πάθη του Ιησού. Φανταστείτε να έλεγε μια κουβέντα ο Χριστός ενώ είναι καρφωμένος και τρέχει το αίμα εναντίον αυτό που τον καρφώσουν. Αντιθέτως, είπε άφεση αυτής. Θα ξεθυμάνει οποιοδήποτε διάγεται εναντίον σου. Ναι, δεν γίνεται όμως, κύριε Βασίλη, όλες οι ώρες δεν είναι ίδιες. Σαφέστατα δεν είναι ίδιες. Και όταν βεβαιώνουμε ονόματα νεκρών ανθρώπων, με τόσο δειλό τρόπο, με τόσο άναδρο τρόπο, δεν γίνεται να μην την αντιδράσεις, κύριε Βασίλη. Θέλει προπόνηση. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή για τον Πάο και τον Άρη θα βρίζουμε τους νεκρούς. Αυτά τα κάνουν οι δειλοί, αυτά τα κάνουν οι λίγοι. Οι άναδροι. Τα χειρότερα πράγματα θα συναντήσεις στη ζωή σου. Δηλαδή προσαρμόσαστε δηλαδή. Είπε να σας πω κάτι. Και εγώ έχω, ξέρετε, πάρα πολλά πάθη μέσα μου. Και εγώ έχω τέλος πάντων οπαδική αντιπαράθεση μεγάλη. Με πάρα πολλούς. Αλλά προσπαθώ να μην ξεφεύγω. Τουλάχιστον σε θέματα νεκρών και τα λοιπά. Και σε θέματα οικογενειών και τα λοιπά. Προσπαθώ να μην ξεφεύγω. Και πάντα δηλαδή και ακόμα και που... και που τσατιζόμαστε και έχουμε αντιπαράθεση και αυτά. Βλέπετε ότι ξεκαθαρίζω και λέω οπαδικά έχεις κομπλεξισμό. Στην καθημερινότητά σου, στη ζωή σου, στην κοινωνία, στην οικογένειά σου μπορείς ο καλύτερος. Οπαδικά το ξεκαθαρίζω. Για να μην τον προσβάλλω, πρόσεξε. Όχι όμως να... άκου τώρα τι είπε. Άκου τώρα τι είπε. Είπε δύο ονόματα. Θυμήθηκε το λαμπράκι που σκοτώσανε. Και επειδή κόβανε, λέει, εισιτήρια στον ΠΑΟ και ήταν, λέει, παιδεράστη. Δεν τρέπεσε λίγο. Δεν τρέπεσε λίγο. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Είσαι σοβαρός άνθρωπος εσύ. Είσαι ενήλικος άνθρωπος εσύ. Αυτό είναι ντροπή και μόνο. Πρέπει να πας στον καθρέφτη και να φτύσεις τα μούτρα σου. Να πας και να ρίξεις πέντε κουβάδες παγωμένο νερό να συνέρθεις. Σε παρακαλώ δηλαδή. Μην ξεφεύγουμε τόσο πολύ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ο Ζάχος είναι... Καταλάβατε, κύριε Βασίλη. Δηλαδή και κάποια πράγματα. Πρέπει να έχουμε αυτοσυγκράτηση μέσα μας. Και να μην τα βγάζουμε προς τα έξω επειδή τέλος πάντων δεν έχουμε επιχειρήματα ή επειδή μισούμε μία ομάδα ή έναν οπαδό ή έναν διαφορετικό παραγωγό. Δηλαδή προς Θεού, ρε παιδιά. Όριο. Κάτι πήγατε να πείτε, κύριε Βασίλη. Ο Ζάχος είπε μια κουβέντα πολύ σοφή. Ο Άκης τα περισσότερα πράγματα που λέει έχει δίκιο. Δεν έχει τον τρόπο να το πει. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό που πρέπει... Η άποψή μου, κύριε Βασίλη, μπορεί να κάνω λάθος, έτσι δεν σημαίνει σωστή. Να το... Όχι, τον παρακολουθώ πάρα πολύ και όπου πέρα, γιατί είμαι, εγώ είμαι άτομο ραδιοφωνικό, λατρεύω το ραδιόφωνο και τον ακούω. Είναι εξάλλου χαρακτηριστική η φωνή του και δεν χρειάζεται μάτι που δεν έχω. Mm-hmm. Απλά θα αναδειχθεί μια παρέννηση από μένα, συμβουλή, δεν μπορώ να τον εαυτό μου, μην το πάρει σε συμβουλή, ούτε ότι δίθεν είμαι μεγάλος εγώ. Κύριε Βασίλη, αυτά τα θέματα που. Γιατί ο Άκης μας ακούει, νομίζω, τώρα στους τελευταίους μήνες. Αυτά τα θέματα που λέει ο Άκης, τα έχουμε σχολιάσει εδώ τώρα δύο χρόνια. Είναι θέματα δηλαδή και για το γήπεδο του ΠΑΟ. Και... τα έχουμε σχολιάσει με τον Τάσο πολλές φορές. Έχουμε έρθει σε αντιπαράθεση. Άλλοτε πιο ήρεμη, άλλοτε πιο έντονη. Εντάξει, δηλαδή είναι θέματα που τα συζητάμε και θα τα συζητάμε καλώς ή κακώς και τους επόμενους μήνες. Αλλά... εγώ έχω ένα μειονέκτημα, το ξέρω, συμπέθερος ο Ζωγόρας. Φοβερό μειονέκτημα έναντι τον άλλο συνανθρώπου μου. Σχεδόν δεν ξεχνάω ποτέ. Κι εγώ το έχω αυτό. Μπορώ να πω... και του το έχω αποδείξει σε ποια εκπομπή όταν ρωτούσα, το έλεγα σε αυτή την εκπομπή και χτύπαγε εκεί το... την εκπομπή και γύρναγε πίσω και άκουγε τον Ζάχο, τον Τάσο που μιλάγανε και έμενε μέχρι το στόμα. Για μένα όμως είναι μειονέκτημα γιατί πονάει, να ξέρετε. Η μνήμη που να είναι υπερβολικά. Τώρα θέλω να αναφερθώ στο αγαπητό Δημήτρη. Ο Δημήτρης εκείνη τη μέρα που νόμισε ότι είχε αντιπαράθεση, εγώ δεν αντιπαρατήθηκα με κανέναν. Ναι, διαφορετική άποψη. Εγώ μπορεί να με χρησιμοποιήσει σωστή έκφραση. Είχε διαφορετική άποψη για αυτά που λέγατε. Και πολύ καλά κάνει να διαβάζει ιστορία. Το επέκτημα του έφυγε οι σκέψεις και είπε ότι υπάρχουν ορισμένοι που το βλέπουν τα πράγματα συναισθηματικά. Οι πιο νεότεροι ιστορικοί γράψαν έτσι. Το εξυπόλυτα τάγματα των Ιζελαδών και των Βρετανών που πολεμήσανε στη Στερεά Ελλάδα και αυτοί φύγανε από τη
και αυτά. Στη μία περίπτωση ήταν εξαντλημένη και χωρίς οπλισμό, γιατί ήταν πράγματι μικρή ομάδα. Υπήρχαν πολιτικά προβλήματα, πολύ πιο σοβαρά, αλλά δεν ήταν πολεμικά αυτά. Και στην άλλη περίπτωση ήταν πολεμιστές στην Κρήτη. Λοιπόν, στην Κρήτη πράγματι πήγαινε πολύ στρατός από τους Άγγλους, γιατί η Αγγλία ήταν αυτοκρατορία. Ζάχου, πόσες γραμμές έχουμε, γιατί άλλες, είναι κάτι άλλες τρεις γραμμές. Αυτή που είναι η φίλη στην αναμονή θα μας. Λίγο να το φουδομεύουμε, κύριε Βασίλης. Παρακαλώ, με όλη την αγάπη που σας έχω. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να το πω τότε ένα άλλο πράγμα. Ότι το 1980 στη Φλωριντία έγινε ένα συνέδριο. Στο συνέδριο εκείνο στη Φλωριντία, με πρώτο μελητή του Γιτζάκ Ράμπιν, αποφάσισαν η ιστορία η παλιά να σβήσει και να ασχοληθούν όλοι με τη φιλοσοφία της ιστορίας. Η φιλοσοφία της ιστορίας οδήγησε το 2000 την Ελλάδα, να το σημειώσετε αυτό, να σημειώσει ότι στη μάχη του Μαραθώνου συμμετείχαν και 1500 Τούρκοι. Θέλω να πω τους ακροτές μας όταν διαβάζουν ένα βιβλίο ιστορικό, να μην διαβάζουν ότι συγγραφέας είναι ο Ζάχος ο Ντρούλινγκ ή ο Τάσος ο Τρέγιας, αλλά όταν τελειώνει το βιβλίο να δουν από ποιες πηγές γράψαν το παρόν βιβλίο που διαβάζουν. Και να ανατρέξουν από μόνοι τους στις πηγές που αναφέρονται για να δουν αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Η νέα τάξη πραγμάτων κάνει αυτά τα πράγματα. Έχει μετατρέψει την ιστορία σε φιλοσοφία. Και τώρα γιατί αν ο Τσολάκογλου θα προστάτευε τους 320.000 στρατιώτες, αυτό είναι μύθος. Μάλιστα. Ή αν δεν υπήρχε ρήξη μεταξύ των Γερμανών σπούδακτων αξιωματικών μας, διότι οι μισοί αξιωματικοί μας τότε που είχαν και ενότητες θέσεις ήταν από τη σχολή του Βερολίνου στρατιωτικοί και δεν ήθελαν να πολεμήσουν τους Γερμανούς, έχει πεθάνει ο μεταξύ και ο Μεταξάς, που ήταν ένας πόλος που μπορούσε να τραβήξει το στρατό μας μπροστά. Αυτοί χωρίς να ειδοποιήσουν κανέναν, ούτε ο Θρασίβουλος Τσακαλώτος που τους είχε ήδη πετάξει τους Ιταλούς. Ολοκληρώστε με αυτό, κύριε Βασίλη. Ναι, στη θάλασσα. Και ο Τσολάκογλου, αν δεν έφευγε από εδώ, μπορούσε να χτυπήσουν τους Γερμανούς από πίσω όταν κατεβαίναν, διότι δεν είχαμε αντίσταση πλέον ούτε στην Αλβανία, ούτε στην Ιουγκοσλαβία. Γιατί οι Ιουγκοσλάβοι τους άφησαν και περάσαν έτσι. Σχεδόν να του φέκει στην από Θεσσαλονίκη. Αυτά ήθελα να πω. Καλή να είστε καλά, κύριε Βασίλη. Να είστε ήρεμη και Παναγία μαζί. Εξάλλου, να είστε καλά, κύριε Βασίλη, καλό βράδυ. Είναι τελευταία μέρα του Χριστός Ανέστη, διότι αύριο έχουμε αγρυπνία, αύριο τελειώνει. Αύριο. Η απόδοση του Πάσχα. 40 μέρες. Ναι. Θα έχουμε αγρυπνία και δεν θα σας ακούσω αύριο, γιατί είναι 9 η ώρα πρέπει να είμαστε. Εντάξει, κύριε Βασίλη. Εντάξει, κύριε Βασίλη, και Τετάρτη δεν θα είμαστε. Πρώτο Θεός, να είστε καλά. Βέβαια τώρα όταν είπε Θρασίβουλο, θυμήθηκα Τάσο το Θρασίβουλο Πάουκ 4-2 για το κύπελο, να σου πω την αλήθεια που είπε Θρασίβουλο. Ναι, ναι, δεν ξεχνιέται εκείνο. Είχα κάνει και μπλούζα. Και μπλούζα. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα, Μαγκές. Έλα, Γιώργη. Γεια σου, Γιώργη. Λοιπόν, γεια σας, παλικάρια. Βασικά ήθελα να πω 2-3 πραγματάκια, αλλά πάλι με τσίγκλησε αυτός ο αφίδανος. Εγώ λέω να με, Γιώργη, σε παρακαλώ να μην πεις για τον Άκη, σε παρακαλώ. Θα πω μόνο κάτι, επειδή ξέρεις από το ήθος που μιλάω και δεν θα καταφερθώ σε άτομα που δεν είναι τέτα τέτ, εγώ θα πω το εξής, απλό. Εμένα σαν παοξύ, σαν οπαδό αγνό που ακούω αυτή την εκπομπή, με πρόσβαλε αφάνταστα, δεν ξέρω άμα του λέει κάτι αυτό ή όχι, μένω στη Γερμανία, είμαι Έλληνας ομογενής. Ακούω αυτή την εκπομπή πώς και πώς, είμαι οπαδός, όπως έχεις εσύ την αγαπημένη σου ομάδα, έχω και εγώ τη δικιά μου την αγαπημένη. Έτσι. Όταν βγαίνεις και κάνεις τέτοιες δηλώσεις, φίλε, πραγματικά ντρέπομαι για σένα, για πάρτι σου. Εδώ θα το κλείσω, γιατί έχω ακούσει 20 παρεμβάσεις, αλλά από μπάλα πρέπει να είσαι, δεν ξέρω άμα ξέρεις από μπάλα, γιατί δεν έχεις μιλήσει ούτε μία φορά για μπάλα, το παραμικρό, το μόνο που ξέρεις να κάνεις είναι να καταφέρνεις εναντίον μια άλλη ομάδα που δεν γουστάρεις, εγώ το καταλαβαίνω. Επίσης, Ζάχο, για σένα θα σου πω μια φιλική, έτσι, μια κριτική. Το βρίσκω, ό,τι θέλεις. Το βρίσκω πραγματικά με το image που έχετε και το πνεύμα που συζητάτε, πραγματικά το βρίσκω άνος του τελείως. Ποιο? Να μην υπάρχει μια παρεμβολή, γιατί πρέπει και αυτό το παιδί να το προστατεύσεις, γιατί τις προάλλες
κάθισε και διάβασε ένα κείμενο από το ίντερνετ και αποκάλεσε στην ουσία τον κύριο Σαββίδη λαθρέμπορα. Εγώ? Αυτό τουλάχιστον, όχι εσύ, αυτό το παλικάρι που μίλησε, μίλησε για κάποια τσιγάρα της σε κάποια λαθρεμπορία που διάβασε ένα κείμενο. Αυτό τουλάχιστον... Η ναυτεμπορική ήταν αυτό ρε Γιώργη, η ναυτεμπορική το γράφει. Αυτό θέλω να σου πω, αυτό τουλάχιστον, μπορούσαμε λίγο αυτό το παιδί να το προστατεύσουμε, γιατί δεν είναι καλό να διαβάζουμε κάποια κείμενα από τον... Είναι νομικά κολάσιμα, εγώ αυτή είναι η δική μου η προσωπική γνώμη. Το ξεπερνάμε αυτό, πάμε στο επόμενο. Επειδή πλησιάζει τώρα ο καιρός και καθένας θα κοιτάξει λίγο για τα αγωνιστικά νέα της ομάδας. Μπαίνουμε στα μάτσο, οπότε λογικό. Θέλω να αναφερθώ λίγο σε ένα κομμάτι, μάλλον στον Αναστάσιο, για το ότι διάβασα σήμερα ένα κείμενο από το Σταύρο του Κόλκα, ποιο είναι έτσι η αίσθηση και ποιο θα ήταν το πλάνο της ομάδας μας, τέλος πάντων, ότι θα πρέπει να γίνει ένα ορθολογισμός, ένα ξεκαρτάρισμα τέλος πάντων και να πουληθούν κάποιοι παίχτες. Έχει αναφερθεί πολύ σωστά σε ένα κομμάτι και μίλησε για κάποιους παίχτες που ίσως θα μπορούσαν να πουληθούν σε κάποια υπεραξία, όπως για τον Γιάννη. Για τον Ίγκασον μιλάς και τον Λιμνιό. Για τον Λιμνιό, τον Ίγκασον και για τον Γιαννούλη. Και είπε επίσης, Στάσο, ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κυνηγήσει, δηλαδή για να μπει στον ισολογισμό αυτό που θέλουμε, να φέρει κάποια έσοδα από πουλήσεις 10-15 εκατομμύρια. Και εγώ ρωτάω το εξής απλό πράγμα. Όταν ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίξει Ευρώπη, όταν όλες οι ομάδες αναστενάζουν, όταν υπάρχει ο κορονοϊός, όταν δεν υπάρχουν έσοδα, όταν όλο αυτό εδώ το πλάνο είναι δηλαδή σου βγει δεν σου βγει τέλος πάντων. Αυτά εδώ τα νούμερα από πού βγαίνουν, από πού εμπνέει αυτή την εμπιστοσύνη. Το δεύτερο, δεν έχω ακούσει... Τα πάντα είναι υποθετικά, τα πάντα είναι υποθετικά Γιώργο. Εντάξει, είναι σενάρια, δηλαδή αυτά τα νούμερα δεν είναι στάνταρ, έτσι. Δηλαδή μπορεί να είναι υπολογισμοί και κοστολόγια τα οποία είναι υποθετικά, έτσι. Μπορεί να μην ισχύουν, μπορεί να ισχύουν παραπάνω, μπορεί λιγότερα. Τάσο, και θα αναφερθώ σε ένα κομμάτι, μίλησε για το Σουηδό. Βάσει της ρήτρας που υπάρχει στους ποδοσφαιριστές, έτσι. Ναι, να φανταστώ. Ναι. Μίλησε για το Σουηδό, για το Βέρνμπλουμ, που δεν έχει κάνει παιχνίδι ακόμα, που δείχνει να είναι όντως τη γνώση επαγγελματίας και καλά κάνει, και κάποιους παίχτες που δεν έχουν προσφέρει τα αναμενόμενα, όπως είναι ο Στόχο, όπως είναι ο Σουηδός, όπως είναι ίσως και ο Μαωρίσιο, που έχουν υψηλά συμβόλαια. Ερώτηση. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει θέμα προπονητή ή τουλάχιστον να γίνει μια συζήτηση, γιατί εσύ Τάσο, ο προπονητής δεν πρέπει να πληρώνεται με αυτά που έχει καταφέρει όταν έρχεται με περγαμηνές, όταν έχει χάσει πέρσι όλα τα ντέρμπι, όταν έχει ένα πάρα πολύ υψηλό κασέ. Και ότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι κινόμαστε όντως σε μια κρίση, ότι όλες οι ομάδες υποφέρουν, αυτό εδώ δεν είναι θέμα συζήτησης. Ένας ο προπονητής πληρώνεται βάσει το συμβόλαιο που έχει υπογράψει και όταν υπογράφει και το συμβόλαιο του προπονητή του ΠΑΟ και όλων των ομάδων, δεν ήξερε κανείς ότι θα υπάρξει αυτή η πανδημία, ο κορονοϊός κτλ. Ούτε ήξερε αν θα χάσει όλα τα ντέρμπι κτλ. Συμφώνησε με δύο πλευρές, υπάρχει ένα συμφωνητικό, υπάρχει ένα συμβόλαιο και πρέπει να τηρηθεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν υπάρχει κάποιος όρος μέσα στο συμβόλαιο, ο ειδικός, ο οποίος λέει αν δεν πετύχεις τους στόχους αυτούς, αν δεν κάνεις το ένα, δεν κάνεις το άλλο, θα έχεις κάποια μείωση, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ. Αν υπάρχει, ας το εφαρμόσω. Ένα τελευταίο, Γιώργο, τελευταίο. Να, και να κλείσω. Ναι. Ο ΠΑΟΚ υποτίθεται ότι άμα το δούμε συγκριτικά, νομίζω δίνει τα περισσότερα λεφτά σε όλες τις ακαδημίες που είναι στην Ελλάδα. Είναι γύρω στα 2 με 2,5 εκατομμύρια, από ό,τι έχω διαβάσει. Ναι. Είναι επιτέλους ευκαιρία, γιατί βλέπω ότι δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συνεννόηση με τον Παύλο τον Γκαρσία, γιατί αυτό το δείχνουν οι παίχτες. Επιτέλους δηλαδή να κοιτάξουν να βγάλουν και 3-4 πιτσιρικάδες. Είναι ευκαιρία τώρα. Αυτό ήθελα να πω, Μάγκες. Ωραία. Για χαρά. Ωραία. Ναι. Να πω κάτι, δεν το λέω το επειδή έκλεισε ο Γιώργος. Θα υπενθυμίσω ότι και ο Άκης την Παρασκευή ήταν, Τάσο. Διάβασε την ευθυμπορική, δεν είπε ότι είναι έτσι. Διάβασε απλά το ρεπορτάζ όπως το δίνουν. Γιατί θυμάμαι, το είπε και δύο φορές κιόλας. Εντάξει, επειδή έχει κλείσει και όλα τώρα, δεν θα το σταυρώσουμε. Και όλα εντάξει, απλά εκείνη τη στιγμή, εγώ επειδή ξέρεις, έχω ευθυσία όταν προσβάλλουν και βεβαιώνουν νεκρούς. Για την Παρασκευή είπα, για αυτό που είπε ο Γιώργος. Για την Παρασκευή, οκ, τέλειωσε το θέμα. Πάντως σε αυτό που είπε ο Γιώργος, έχει γραμμή. Δύο γραμμές τελευταίες. Ωραία, μισό λεπτό. Αυτό που είπε ο Γιώργος για τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ που δίνει 2 και 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ένα παίκτη
θα ανεβάσουν στην κανονική ομάδα. Να τον κάνουμε και κεφάλαιο. Ανεβάσουν, ξέρω εγώ, κάνα δύο παιχτάκια. Αυτό ο center back, αφού δίνει 2-2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, δεν δικαιολογείται να έχει στο ρόστερ του παίχτες όπως τον Ροντρίγκο, όπως τον Αγκούστο, όπως το, στη μεσαία γραμμή, όπως το λένε τον έγχρωμο ποδοσφαιριστή, τον Εσίτη. Εντάξει. Κάντε, άμα γίνεται τέτοια μεγάλη δαπάνη και υπάρχει τόσο καλή δουλειά, γιατί πρωταθλητές βγαίνουν συνέχεια τα παιδιά, με Παύλο Γκαρσία κτλ. Ανεβάστε και 2-3 παιχτάκια. Στον ΠΑΟΚ θα παίξουν οι παιδιά. Κάντε τους κεφάλαιο. Να μην κορωμάμε να μην ματζάρει. Να κορωμάει και ματζάρει, δεν λέμε εμείς. Οκ, okay, λογικό είναι. Αλλά κάντε κεφάλαιο και 2-3 παιδιά από την κάτω ομάδα. Από τους νέους. Ανεβάστε 2-3 παιδάκια σιγά-σιγά. Εντάξτε τους στην ομάδα, δώστε τους παιχνίδια. Να ακούσουν τα ονόματά τους. Να διακριθούν. Ο Παναθηναϊκός, είδατε τι έβγαλε. Έβγαλε 3-4 ονόματα. Τα πουλήσουν όλα, τα γίνουν κεφάλαιο. Κάντε το κι εσείς. Γιατί ψάχνεστε αριστερά και δεξιά. Πάμε σε... λόγο. Δηλαδή ακούστηκε τώρα ο Παπαδόπουλος και γελάνε και οι Πέτρες. Που είναι στο Αβούργο. Λέει να προπονείται στον Πάγο. Γιατί δεν προπονείται στον Πάγο ο Παπαδόπουλος. Ε? Δεν έχει ο Πάγο και η Μιχαηλίδη και η Μιχάη. Αυτά τα παιδιά τι θα γίνουν άμα έρθει ο Παπαδόπουλος. Κύριε Βρίζα. Ωραία. Τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά στον ΠΑΟΚ που θα παρέθηκαν κάποια χρήματα για αυτούς τους δύο και πιθανόν έχουν την κατάληξη του Χατζησαΐα. Πάμε στον τελευταίο φίλο. Πάμε στον τελευταίο φίλο. Πάμε στις γραμμές. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα παιδιά, μ' ακούτε. Ναι, το όνομά σου φίλο μου. Ο Μάριος, καλό βράδυ μας. Έλα Μάρια και εσύ. Πάμε. Γεια σου Μάρια. Πάμε. Καλησπέρα. Δύο-τρία πράγματα για σένα. Yeah. Σε έχω ακούσει και στο παρελθόν. Για σένα. Α, για μένα, ωραία, σε ακούω, Μαρίνε. Σε έχω ακούσει πολλές φορές ρε παιδί μου για τον Βενετίδη. Τι σου κάνει εντύπωση το να δεις ο Γιαννούλης, αν το ξέρεις, αν διαβάζεις, απολύθηκε περίπου 7 εκατομμύρια. Γιατί σου κάνει εντύπωση το να δεις, το θεωρείς μεγάλο ποσό. Για την εποχή ήταν τεράστιο ποσό, ρε φίλε. Να δεις 200 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια ευρώ είναι. Ποιο? 3,5. Πότε έγινε ο τελικό. Σημερινά λεφτά. Δεν ξέρω. Το 2020 έχουμε, φίλε. Δηλαδή 3 εκατομμύρια τώρα με 3 εκατομμύρια μετά από 20 χρόνια είναι το ίδιο ποσό, αυτό λες. Σαν σου κάνει εντύπωση τα 3. Όχι, μην μπλέξει δραχμές με τέτοιο. Όχι, όχι. Εγώ δεν το μπλέξα, εσύ το πες. Λες 3 εκατομμύρια. Όχι. Τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Άκουσε, φίλε. Τα 3 εκατομμύρια ευρώ σήμερα δεν είναι ίδια με τα 3 εκατομμύρια ευρώ το 2040. Συμφωνώ. Ο Γιαννούλης θα πουληθεί 7 εκατομμύρια ευρώ. Το ίδιο σου λέω, δεν το καταλαβαίνεις προφανώς. 15. Τι σου κάνει εντύπωση το να δεις. Μου κάνει εντύπωση. Ένα δις 200 εκατομμύρια ο Βενετίδης. Εντάξει, άμα σου φαινόταν. Τίποτα. Δεν μου καμία τίποτα. Ήταν λογικό ποσό λες. Ξαναλέτε, εντάξει. Δεύτερη ερώτηση. Για τον Καραμπέρι, αυτό που έχει πει με τους Άγγλους Φακέλους που πέναν τα διοδότηση, το θυμάσαι. Το θυμάμαι. Αυτό είναι σκάνδαλο ή όχι. Ποιο είναι σκάνδαλο, είδες κανένα διοφάκελο. Μα ο Καραμπέρης, ο πρόεδρος σας. Έτσι το είπε για να το πει. Πένατε διοδότηση με Άγγλους Φακέλους. Έτσι το είπε. Ήσουν εσύ. Δηλαδή και για πλάκα. Δεν ξέρω, ρώτα το πού είμαι στο μυαλό του Καραμπέρι. Καλά, ο πρόεδρος δεν ήταν ο Καραμπέρι. Και τι να κάνουμε, έχουν περάσει ρε φίλε από τον πρόεδρο, από πρόεδρο του Άρη. Τι πάει να πει, έχουν περάσει. Έχουν περάσει και. Ναι. Τι σου λέω, τι σε έκανε τέτοιο. Δεν είναι σκάνδαλο, δεν σε ακούω. Για περιμένουμε. Όχι, δεν είναι καθόλου σκάνδαλο. Καθόλου σκάνδαλο. Όχι. Εγώ νομίζω από τα μεγαλύτερα. 15 χρόνια που ήταν τα δικά σου παγωμένα είναι σκάνδαλο ή όχι. Όχι. Να σου πω γιατί όμως. Θες να ακούσεις. Έχει αποδειχθεί ότι έχουν εκλέψει από τον ΠΑΟΚ Μπατατούδης και ο Γουμένος 5 και 5 10. Αυτό ήταν ο αρχικό κεφάλαιο του χρόνου του ΠΑΟΚ. Το ξέρεις. Και τι μας νοιάζει αυτό ρε φίλε. Και από εμάς κλέψανε. Κάτσε η πολιτεία δεν είναι. Τι έχουμε. Δεν έχουμε συντάγμενη πολιτεία. Δεν έχουμε νόμο. Ρε φίλε το αν κλέψανε. Άκουσε. Το έχει αποδειχθεί. Ναι, φίλε μου, έχει αποδειχθεί το αν κλέψανε. Έχουν και. Ωραία. Τελείως. Αυτό ήταν το χρέος. Ναι, ρε φίλε, το αν κλέψανε. Το 1 εκατομμύριο που γίνανε 40. Τελείωσε. Το αν κλέψανε κάποια από τον ΠΑΟΚ, αυτό τι γίνεται. Αποποιείται, δηλαδή τα χρέη δεν υπάρχουνε. Τι είναι αυτό. Και εμείς και εμάς κλέψανε, ρε φίλε. Για να κάνει τον έλεγχο. Ωραίο αυτό. Γιατί σε εμάς ποιος ήταν υπεύθυνος για να κάνει τον έλεγχο, δεν ήταν η πολιτεία. Ποιον έλεγχο, για τους άλλους φακέλους. Όχι, για αυτούς που χρεώναν την ομάδα. Ποιος έπρεπε να την κάνει. Μα εγώ δεν σου είπα, εγώ σου είπα για τους άλλους φακέλους, δεν σου είπα για χρέη κτλ. Ρε φίλε, για χρέη. Σε ρώτησα αν τα 15 εκατομμύρια που ήταν, τα 10 δεν ξέρω πόσο ήταν παγωμένα, 15 χρόνια ήταν τέτοιο και μου λες όχι, γιατί τα κλέψανε. Και από εμάς κλέβανε και πέσαμε επειδή κλέβανε. Τι να κάνουμε τώρα. Και γι' αυτό είχατε άλλους φακέλους.
Γι' αυτό είχατε άλλου φακέλου μέσα χωρί τίποτα. Ναι, ρε φίλε, είχαμε την ΕΠΟ τότε στο τσεπάκι μα και παίρναμε τέτοιο. Μπαίναμε έτσι με άδειο φακέλο. Εγώ θεωρώ ότι είναι από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Καλά κάνει. Δικαίωμά σου. Δεν αναφέρεται πουθενά. Ναι. Δικαίωμά σου. Είναι φυσικά. Δεν πιστεύει ότι δεν είναι. Όχι, αφού εδώ πιστεύει εσύ. Εδώ εσύ πιστεύει, φίλε, ότι δεν ήταν τίποτα που ήταν παγωμένα 15 χρόνια. Φυσικά, γιατί η παγωμένη πολιτεία δεν έκανε τη δουλειά τη. Να πει ότι κλέβανε μέσα από την ομάδα. Όχι. Δικαίωμά σου, όπω και δικαίωμά. Πάμε και στο τελευταίο, τρίτο. Αυτό με την, ναι, ένα τελευταίο. Αυτό ποια έρευνα ήταν τελευταία που βγήκε τον Ολυμπιακό και τη σχέση σα. Ποια ήταν η εισαγγελέα, πώς είναι η κυρία Σπάνου. Η κυρία Σπάνου δεν ήταν. Η κυρία Σπάνου, ναι. Τι πιστεύεις, ότι σας είχε τίποτα στο μάτι, ας πούμε. Όχι, φίλε, να μας βγάλει τα στοιχεία. Κυρία Σπάνου, αυτά που λέει. Συκοφαντίες, λες. Δεν ξέρω συκοφαντίες. Λογικά στηρίχθηκε στις διαμαρτυρίες του κυρίου Κούγια. Και μια κυρία δεν μπορώ να τη θυμηθώ. Τάσο θυμάται τα ονόματα, δεν μπορώ να τα θυμηθώ. Γιατί ποια κυρία λες? Αυτό που είπε η κυρία Σπάνου. Που είπε από το 12 ως το 15 ο Άρης είχε πολύ καλές σχέσεις με τον Ολυμπιακό. Και εγώ επαναλαμβάνω. Όχι μόνο, δεν το είπε από τις μαρτυρίες αυτές. Έγιναν και από μαγνητοφωνήσεις. Ναι, από τις απομαγνητοφωνήσεις. Ό,τι έχει βγάλει, ναι. Ό,τι έχουν βγει τέτοιο δεν είναι ακόμη πιθανό. Δηλαδή τα κριτήρια που έβγαλε αυτό το πόρισμα. Και προτείνει τον υποβασμό του Ολυμπιακού και την απαγόρευση ας πούμε, του Μαρινάκη. Λέει. Είναι από στοιχεία που έχουν προκύψει. Ωραία, από νόμιμες υποκλοπές. Ωραία. Νόμιμες υποκλοπές τηλεφωνικές. Εντάξει. Και τις καταθέσεις. Εγώ να πω ένα άλλο στοιχείο. Δύο στοιχεία θα πω. Εκείνη την τριετία, γιατί πραγματικά το είδα και γραμμένο. Εγώ δεν θα οικειοποιηθώ άλλων έρευνα. Ο Άρης εκείνη την τριετία άλλαξε 6 συμβούλια. 6 συμβούλια άλλαξε. Προφανώς και τα 6 ήταν υποτελείς στον Ολυμπιακό. Και να πω και ότι. Περίμενε λίγο και να πω ότι εκείνη την τριετία ο Άρης την πρώτη χρονιά σώθηκε γιατί ένα σούτσου Σουμπίνιο χτύπησε στο δοκάρι. Τη δεύτερη έπεσε και σφαζόταν από όλα τα ποδοσφαιρικά χωριά της Ελλάδος. Και την τρίτη δεν ανέβηκε από τη Γάμα Εθνική. Φοβερή εύνοια, όντως. Πάμε. Ένα τέταρτο που θέλω να πω. Πάμε και το τέταρτο, Μαρία. Κάνει φοβερή εντύπωση που δεν ακούγεται καθόλου. Είναι αυτό που έχει κάνει η παιδιά Μελισανίδη. Που γράφει στο φύλλο αγώνα για ξυλοδαρμό διαιτητή. Και ουσιαστικά ξυλοδαρμό. Σωστό. Έτσι. Τον έπιασε από τα. Από τον άλλο να είναι από τα μέσα, α πούμε. Ναι. Ξυλοδαρμό, έτσι. Έπρεπε να σταματήσει το παιχνίδι. Φοβερή εντύπωση. Και αν δεν κάνω, μπορώ να κάνω λάθο. Έχω την εντύπωση ότι ξυλοδαρμό γιατί είναι υποβασμό ή όχι. Κάνω λάθο. Εφόσον. Δεν ξέρω τι λέει ο νόμος. Εφόσον όμως δεν το σταμάτησε το παιχνίδι διαιτητή. Στα Μαλακάθα, βέβαια. Έπρεπε να το διακόψει ο Πορτογάλος. Βέβαια, άμα, αν γινόταν αυτό που λες, δεν ξέρω τι λέω όμως, αν φτάνει μέχρι εκεί, αλλά ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα. Δεν το διέκοψε όμως ο διαιτητής. Προφανώς κάποιοι τον πήραν τηλέφωνο. Σε αυτό έχεις δίκιο και δικός μου. Καλά, μα ήταν κανένας δικός μας, δεν είναι περίπτωση. Και κάτι άλλο να θυμίσω τελευταίο και συγγνώμη και κλείνω. Έχουμε έναν. Έχει γίνει ρε παιδιά με τον Κοτσόνη το 2015, αν θυμάστε, όπου ήταν το νούμερο 2 του Ολυμπιακού. Το θυμάσαι τον Κοτσόνη. Τον τερματοφύλακα, ναι. Όχι, φώνα. Το νούμερο 2 του Ολυμπιακού σαν διοικητικά, ο Εμίλιος Κοτσόνης. Α, ο Εμίλιος Κοτσόνης. Κοτσόνης ακούω. Καταδικάστηκε, παιδιά μπήκε μέσα. Τώρα δεν ξέρω αν έχει γίνει εγγύηση και τα λοιπά, τι γίνεται. Γιατί εδώ και δολοφόνος να είσαι, στα 15 χρόνια βγαίνει, στα 10. Ναι, στα. Για τη μεγαλύτερη ποσότητα ηρωίνης που έχει έρθει ποτέ στην Ευρώπη. 3 τόνοι. Καταδικάστηκε το νούμερο 2 του Ολυμπιακού τότε. Φανταστείτε να ήταν ο Γκαγκάτσης, ας πούμε, στη θέση του Κοτσόνη. Το τι θα γινόταν έως σήμερα, εγώ πιστεύω. Ωραία. Κυριολεκτό έως σήμερα. Αυτά. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Δεν πειράζει. Εδώ, ωραίος, να, πούμε, ωραίος, ωραία, εδώ να πούμε, ωραία τα είπα, αλλά επειδή τα τελευταία εμείς δεν τα γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα που ανέφερε, να πούμε. Και ήρεμα, ούτε να φωνάξει, ούτε να προσβάλλει. Να πούμε, τουλάχιστον εγώ πρέπει να το πω σαν εκπομπή εδώ, να μην έχει και το ραδιόφωνο και εμείς πρόβλημα, ότι δεν υιοθετούμε τα τελευταία που είπε ο φίλος, έτσι. Εγώ δεν λέω ότι λέει ψέματα, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω, οπότε. Δεν είναι για να μπλέκουμε τώρα σε τέτοια πραγματάκια. Λοιπόν, επίλογο Στάσο, γιατί είναι ήδη και 3 λεπτά, έτσι. Ξεφύγαμε. Δεν πειράζει ο Μάριος. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ όλο το ακροατήριο του Λίμπερο για σήμερα που ήταν κοντά μας άλλη μια βραδιά. Να ευχηθούμε καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι μας. Θα τα πούμε αύριο πάλι στις 9 με έτσι. Μια νέα ραδιοφωνική μαρμίτα. Καληνύχτα. Και καλό βράδυ σε όλους σας, Ζάχο. Αύριο σε 9 πάλι. Να σε καλά, Τάσο, και εσύ καλό βράδυ να έχεις. Εγώ να κλείσω με Μάζδα Μανατίδης. Μια Μάζδα Μανατίδης που έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή CBS RX. Μάζδα Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Μάζδα έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντηση στο Μάζδα.
είναι ένα στην πόλη μας και βρίσκεται στην Παπάδου 205 και τηλέφωνο για ερωτήσεις, απορίες το 23 19 24 9 31. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση για άλλη μια φορά συγκεκριμένη εκπομπή. Αύριο πρώτα θα 9 η ώρα ξανά εδώ, Ράδιο Μαρμίτα με Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ. Πάντοτε στο Λίμπερο 107,4 βρίσκεστε και θα παραμένετε βέβαια, γιατί έρχεται αμέσως σε λίγο, σε μερικά λεπτά, ο Γιώργος Αγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα. Θα σας κρατήσει τροφιά με την παρέα του μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Από μένα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.